BB Live. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ορίσετε. Έχουμε ένα πολλά δυνατό show σήμερα. Είναι μαζί μας ο επίκουρος καθηγητής Μιχάλης Σιβηριανός. Θα μιλήσουμε για 5G σήμερα. Ό,τι ερώτηση έχετε να κάνετε για 5G, γράψτε τη μέσα στα comments, ρωτάτε τον Μιχάλη ό,τι θέλετε να το ρωτήσετε, ό,τι θέλετε να μάθετε, ό,τι έχετε εναντίον του 5G, ό,τι είδετε τέλος πάντων και πιστεύετε ότι στέκει και θέλετε να ρωτήσετε κάποιον ο οποίος είναι πιο ειδικός που τέλος πάντων τους περισσότερους από εμάς για το θέμα, μπείτε, γράψτε το στα comments τώρα. Λοιπόν, πάλι μαζί μου σήμερα είναι ο συμπαραγωγός και συμπαρουσιαστής και φίλος του έγκλημα Νέκτορας Παπαγεωργίου, που να μας βοηθάει με την ροή των comments. Και φυσικά στην παραγωγή ο κύριος Ανδρέας Φυλακτού. Παρακαλώ, με τσιόν το υπέροχο το μουστάκι, ίνταλος είσαι έτσι, Τζιζούς. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσω, όμως πριν να ξεκινήσουμε για να κάνετε τα comments σας, κάποια πράγματα που πρέπει να πούμε σχετικά με την εκπομπή μας σήμερα. Κυρίως το γιατί έχω σήμερα μαζί μου τον Μιχάλη και δεν έχω κάποιον άλλον ο οποίος έχει την αντίθετη άποψη. Λοιπόν, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς μπορούμε, γιατί θέλουμε να το κρατήσουμε το show έναν τόπο που να του έχετε εμπιστοσύνη ότι δαμέ είμαστε ειλικρινείς, ότι είμαστε χαλαροί και ότι δεν θα σας πούμε ψέματα. Λοιπόν, οπότε οφείλω και εγώ με τη σειρά μου να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ. Λοιπόν, γιατί δεν έχω κάποιον άλλον που την αντίθετη άποψη δάμε. Okay. Επειδή okay, το γεγονός το ότι σέβομαι την αντίθετη άποψη είναι δεδομένο. Δηλαδή θέλω ο κόσμος ο οποίος είναι εναντίον του 5G, ο οποίος έχει μια άποψη για το 5G, να μπορεί να φκένει και να τη λαλεί, να μπορεί να φκεί από το YouTube, να μπορεί να φκεί από το Facebook, να τη διαφημίσει, να μπορεί να μιλήσει για το πράγμα. Για μένα το θέσφατο είναι ιερό δικαίωμα και είναι αδιαφυσβήτητο και διαφωνώ με το demonetization policy του YouTube που κάνει σε κόσμο τον οποίο κατηγορούν για θεωρίες συνωμοσίας και τέτοια. Έχοντας πει τούτον όμως, το γεγονός ότι σέβομαι την αντίθετη άποψη και θέλω να εκφράζεται, σημαίνει αυτόματα ότι η εκφραστής άποψη έχει την ίδια βαρύτητα με την άποψη κάποιου ο οποίος είναι ειδικός σε ένα θέμα. Πολλά απλό το ζήτημα, δηλαδή ο Μιχάλης σήμερα είναι ειδικός στο αντικείμενο του, έχει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, έχει το ερευνητικό έργο το οποίο να τον βοηθήσει να μας δώσει τις πληροφορίες που θέλουμε. Έψαξα πραγματικά να βρω κάποιον ο οποίος έχει παρόμοια σπουδή και είναι εναντίον στο 5G, εν προκαλώ κάποιον. Αν έχετε υπόψη κάποιον ο οποίος είναι ειδικός στο θέμα και έχει ενάντια άποψη, please πέτε μου το και να το φέρουμε σε μια μελλοντική εκπομπή τον άνθρωπο να συζητήσουμε και με εκείνο. Αλλά τούτο το ότι πρέπει να έχουμε πάντα δύο διαφορετικές απόψεις, ψέμα. Ενισχύει. Okay. Εάν πάθετε κάτι με την καρδιά σας και πάτε στον καρδιολόγο, okay, και θέλετε μια δεύτερη άποψη, θα ήθελα να με ρωτήσετε εμένα, επειδή απλά διάβασα εγώ έναν άρθρο για τις καρδιοπάθειες. Η άποψη δική μου και η άποψη του γιατρού, ναι μεν ως απόψεις τέλος πάντων, είναι διαφορετικές, αλλά σημαίνει ότι είναι οι ίδιες. Και είναι πολλά σημαντικό να γίνει τούτη η διαφορά. Οπότε από τη στιγμή που δεν βρω κάποιον ο οποίος να είναι έτσι, έχω δαμέ έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει τι του γίνεται. Λοιπόν, ένα από τα παραδείγματα που μας εδώκαν ότι ξέρεις, θα έπρεπε να υπάρχει σε αντιπροσώπευση κάτι διαβόητες συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή σχετικά με το 5G. Και το επιχείρημα που παρατάχθηκε είναι ότι από τη στιγμή που η Βουλή έφερε κόσμο να μιλήσει για με και υπέρ και ενάντια στο 5G, γιατί εσύ να μην το κάνεις. Λοιπόν, ευρεθήκαν, δεν ξέρω αν πήρε ποτέ στη Βουλή, είναι ένας αχταρμάς, ένα χάος, και εκαλέσαν τους ανθρώπους του για να πούν ο καθένας το μακρύν του και το κοντόν του. Ο καθένας έπιανε σειρά και μιλούσε ασχέτως κατάρτισης και επιστημονικότητας. Όποιος είχε κάτι να πει και εκπροσωπούσε ένα οργανωμένο σύνολο, να το πει. Δουλεύει έτσι το πράγμα. Λύονται προβλήματα έτσι. Και διαρωτάστε, ας πούμε, okay, γιατί το έκαμε τούτον η Βουλή, αν δεν είχε υπόψη της να λύσει πρόβλημα. Η απάντηση είναι ότι έλυσε ένα πρόβλημα, αλλά όχι εκείνο που νομίζετε. Εντάξει, το πρόβλημα που έλυσε η Βουλή με το να δόκει την ψευδέστηση της ίσης αντιπροσώπευσης ήταν το τι είναι να πούμε μετά όταν το 5G μοιραία, και να γίνει το πράγμα, by the way, μοιραία θα εφαρμοστεί, να μην μπορούν εκείνοι που είναι εναντίον να έρθουν να μας πούν ότι δεν έκαναμε κάτι. Καταλάβετε να που συμβαίνει να με. Στην ουσία ήρθαν να μας περιπέξουν μέσα στα μάτια μας.
Εν θέλαν να λύσουν το πρόβλημα. Εν θέλαν την αντίθετη άποψη. Εν θέλαν τις απόψεις να ακουστούν επειδή θέλουν να τους λάβουν υπόψη για να λύσουν το πρόβλημα. Εφέραν τους για να κάνουν θέατρο. Εμείς δεν μην κάνουμε θέατρο. Okay. Έχω αρκετές επικοινωνιακές γνώσεις και αρκετές τηλεοπτικές γνώσεις για να ξέρω ότι το καλύτερο πράγμα που μπορούσα να κάνω για την εκπομπή ήταν να φέρω δύο τύπους ζαμέ με αντίθετη άποψη και να τους αφήνω απλά κοθούν. Εντάξει, να βάλω και έναν clickbait τίτλο όμορφο τρικούβερτος καυγάς για 5G στο στούντιο, βροσίντα likes. Okay. Αλλά τούτο είναι έναν έντιμο, έναν ήθικο και δεν είναι κάτι που θέλω να με. Okay. Τι θα κάνει, δεν με παρεξήσετε, θέλω τα likes. Θέλω τα shares, όλοι θέλουμε τα δάμε, θέλουμε το engagement, αλλά θα το πιάσουμε. Προτιμώ να το πιάσουμε με κάτι που εκοπιάσαμε εμείς και παρουσιάσαμε που είναι αληθινό, παρά να χρησιμοποιώ τις τακτικές που χρησιμοποιούν τα clickbait τύποι και τα άθρα του στυλ δείτε το πριν το κατεβάσω. Okay, και τα hoaxes. Οκ, ένε τέλειωσα. Ένε τέλειωσα. Λοιπόν, τώρα, εάν μετά που σας το είπα τούτο, okay, ακόμα είσαστε την άποψη ότι α, ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Α, ξέρεις κάτι, η Βουλή είναι υπεράνω ηθική, είναι αμέμ του ηθικής και δεν πρόκειται να υποκύψουν σε διαφορά. Και εξακολουθείτε να έχετε εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Και εξακολουθείτε να έχετε εμπιστοσύνη σε κόσμο ο οποίος το όνομα μιας ψευδής ή σαν της προσώπευσης προσφέρει σας θέαμα για να τραβήσει την προσοχή σας και αγνοεί την ουσία του θέματος. Παιδιά, δεν θα πιάσετε καλύτερο μέλλον. Όπως το είπε και ο Τζόκερ, you're gonna get what you fucking deserve. Okay, so, τα μάθηκα σαν νυχτά να μέσα σας γελού. Λοιπόν, είπαμε την κουβέντα μας, είπαμε το μακρύ μας και το κοντό μας, όπως έκαναν και οι βουλευτές. Λοιπόν, τώρα ξεκινήσω. Παρακαλώ, κύριε Παπαγεωργίου. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, κύριε Παπαγεωργίου. Εσύ πιστεύεις σε θεωρίες συνωμοσίας? Σαφώς και πιστεύω σε θεωρίες συνωμοσίας. Βεβαίως, οι θεωρίες που συνομωσίες πιστεύω όμως είναι 5G και Joe F. Kennedy, τούτα είναι μπελάρες. Εγώ πιστεύω σε κάτι το οποίο είναι αλήθεια, by the way. Η Ελεονόρα Ζωγανέλη δεν υπάρχει. Είναι η Νατάσα Μποφίλη με περούκα. Ξέρεις και είναι η απόδειξη γι' αυτό. Φίλε, υπάρχει απόδειξη. Ναι, βεβαίως. Γράφει η Ελεονόρα το ωμέγα ανάποδα. Οι πιο πολλοί βάζουν το ωμέγα το πρώτο O. Αυτό βάζει το δεύτερο. Μάλιστα. Υπάρχει σωστός. Μια συνέπεια εδώ πέρα. Σωστός. Κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει. Φίλε, η Λουμινάτη να κατεβιώσει, μπορεί να μας εξηγήσει. Τέλος πάντων, ναι, η Ελεονόρα Τζουγανέλη, δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο η Νατάσα Εμποφίλιου και απλά αλλάζει περούκες. Και κανένας δεν μπορεί να με πείσει για το αντίθετο. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν μου τις δείξεις, να καταλάβω ποια είναι πια. Υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, όσες φορές και να δω Τζουγανέλη, δεν είναι Εμποφίλιου. Δεν μου κάνει τίποτα. Λοιπόν, πάω παιδιά, θέλαμε να ξεκινήσουμε εμείς με ερωτήσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται ξεκινήσατε εσείς. Λοιπόν, ερώτηση Μιχάλη μου, γιατί τόσοι βιασύνοι να φέρουν το 5G? Πριν να μας πεις, θέλω να μας πεις τα διαπιστευτήρια σου τέλος πάντων, για να ξέρει ο κόσμος ποιος είσαι και γιατί έχεις την απαραίτητη τέλος πάντων επιστημονική κατάρτιση να μιλήσεις επί του θέματος. Βεβαίως. Πρώτα να πω ότι στην Κύπρο υπάρχουν ερευνητές ακαδημαϊκοί που είναι πιο ειδικοί από μένα στο ζήτημα των ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ραδιοτηλεπικοινωνίας κτλ. Δεν είναι αυτή η επιστημονική ειδικότητά μου. Εν έβρισκαν κάποιον τρίτη την ημέρα. Μακάρι να έρχονταν και άλλοι συνάδελφοι. Ελπίζω αυτή η εμφάνισή μου να βοηθήσει και άλλους συνάδελφους που γνωρίζουν το αντικείμενο πολύ καλά να βγουν μπροστά, να ξεφοβηθούν και να βγουν μπροστά να αντιμετωπίσουν την όποια ψευδοεπιστήμη υπάρχει εκεί έξω. Παρ' όλα αυτά, είμαι απόφυτος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Πολυτεχνείου, έχω μάστερ στις τηλεπικοινωνίες και έχω διδακτορικό πληροφορικής με ειδίκευση τα τελευταία χρόνια στη διάδοση ψευδών ειδήσεων, ψεύτικης πληροφορίας, ψευδοεπιστήμης κτλ. Κτλ. Αναλύουμε δηλαδή σε πολύ μεγάλη κλίμακα πώς διαδίδονται οι ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο. Nice. Okay. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Γιατί τόση βίαση είναι να φέρουν το 5G? Αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν θα την έλεγα βιασύνη καταρχάς, έτσι. Είναι η τεχνολογία, ήγε και είναι η ώρα. Ήρθε η ώρα, η στιγμή, για να πάμε στο επόμενο επίπεδο της τεχνολογίας για κινητές τηλεπικοινωνίες. Και υπάρχουν πολλά προβλήματα που θέλουμε να λύσουμε, τηλεπικοινωνιακά προβλήματα. Όπως? Και θα σας πω μερικές πολύ σημαντικές εφαρμογές. Πάντως να πούμε ότι το 4G υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, πλέον έχει φτάσει στα ωριά του.
Και ξέρουμε ότι μπορούμε αυτό το φάσμα που έχουμε διαθέσιμο, για το spectrum που λέμε για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, να το αξιοποιήσουμε με πολύ καλύτερο τρόπο. Δηλαδή έχει έρθει η ώρα που έχουμε πλέον τα κυκλώματα, να το πούμε απλά, τα κατάλληλα ηλεκτρονικά και την κατάλληλο software, για να στείλουμε πολύ περισσότερη πληροφορία στον αέρα από ό,τι στέλνουμε τώρα. Τώρα θα μας πει κάποιος, ίσως ισοδύναμη ερώτηση με αυτή που έκανε ο ακροατής. Νομίζω ότι ναι. Τούτο που ήθελε να. Η υποβόσκουσα τέλος πάντων ερώτηση εδώ είναι γιατί να μην. Α, οκ, δεν έχει πρόβλημα. Να είστε καλά. Φτάσαμε, ναι. Α, είδες, ενώ αν είχαμε το 5G θα είχαμε τις πρόβλημα. Έφτασε το 5G. Έφτασε το 5G. Λοιπόν, νομίζω η υποβόσκουσα ερώτηση είναι γιατί να μην περιμένουν να κάνουν αρκετές μελέτες επί του θέματος για να βεβαιωθούν ότι σαν τεχνολογία είναι εντελώς αυλαβής για τον άνθρωπο. Γιατί να βιαστούν τόσο πολλά το φέρω. Έχουν κάνει αρκετές μελέτες. Έχουν κάνει πολλές μελέτες. Δεν θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία για να πω την επίσημη δήλωση του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, του World Health Organization, το λεγόμενο WHO, που είναι το πλέον αρμόδιο παγκόσμιο όργανο για αυτά τα ζητήματα. Και λέει ότι στην περιοχή, στο πεδίο των βιολογικών εφέκ της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, που θα πούμε μετά τι σημαίνει μη ιονίζουσα και ιονίζουσα, έχουν δημοσιευθεί περίπου 25.000 άρθρα τα τελευταία 30 χρόνια. Okay. Έτσι, έχουμε, παρόλα αυτά κάποιοι πιστεύουν, λέει ο Χου, το λέει ρητά, ότι περισσότερη έρευνα χρειάζεται να γίνει γι' αυτό. Παρόλα αυτά έχει γίνει ενδελεχής έρευνα και εκτενής έρευνα, και τα συμπεράσματα είναι ότι δεν υπάρχει απόδειξη ή ένδειξη ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες από την χαμηλή ένταση ακτινοβολία. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Όταν λέμε χαμηλή ένταση, αυτό περιλαμβάνει τα μικροκύματα και φυσικά τις συχνότητες στις οποίες λειτουργούν τώρα τα κινητά μας. Okay. Είπες. Τι γίνεται όμως με τη συνεχή έκθεση. Ενώ εάν. Γιατί μπορεί να πει ότι τούτες οι μελέτες έγιναν και εξετάσαν την έκθεση σε έναν ορισμένο χρονικό διάστημα. Τι γίνεται αν έχεις χρόνια έκθεση σε αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι τούτη η ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Έχουν γίνει και τέτοιες μελέτες. Υπάρχει η λεγόμενη Interphone Study, υπάρχει η Danish Cohort Study. Τι έχουν αυτές. Έχουν γίνει πολύ καλές. Αρκετά καλές θα έλεγα. Δεν μπορούμε να πούμε πολύ καλές στην επιστήμη για τίποτα. Έχουν γίνει μελέτες, οι λεγόμενες case control και cohort studies, οι οποίες κοιτάνε, βλέπω ένα πληθυσμό, 100, 1000, 10.000 άτομα, τους ρωτάνε τα τελευταία 10 χρόνια πόσο κινητό χρησιμοποιούσατε. Ή βλέπουν τους λογαριασμούς τους, πόσα τηλέφωνα παίρνατε. Και τους βάζουν να απαντήσουν κάποια ερωτηματολόγια. Και τους ρωτάνε πόσο κινητό χρησιμοποιούσατε. Και βλέπουνε. Και τι, αν έχουν κάποιες ασθένειες, αν εμφανίστηκε καρκίνος για παράδειγμα, γλίωμα. Μπράβο, ναι. Και αναλύουν αυτά τα δεδομένα. Και αυτό έχει γίνει πολλές φορές, είναι μέσα σε αυτές τις 25.000 μελέτες που αναφέρει ο ίδιος ο Χου, και έχει φανεί ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο, και φυσικά δεν έχουν βρει καμία σοβαρή ένδειξη αιτιότητας, θεατότητας. Ότι το ένα προκάλεσε το άλλο. Τούτο, έψαξα το λίγο τούτο, γιατί, okay. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας του θέματος, εγκατέχω, αλλά επειδή ενδιαφέρει με το θέμα. Τουλάχιστον η ανάπτυξη της τεχνολογίας, είπα: «ΟΚ, okay, να ψάξω». Και έψαξα, σκέφτηκα εγώ ότι ένα καλό μέτρο για να βρω θα ήταν η αύξηση του καρκίνου στον εγκέφαλο σε σχέση με την αύξηση της χρήσης του κινητού. Και είδα δύο μελέτες, νομίζω από το PubMed, να θυμούμε, οι οποίες έδειχναν ότι η χρήση του κινητού τα τελευταία 10-15 χρόνια εκτοξεύτηκε, δηλαδή μπορεί και να εκατονταπλασιάστηκε. Αλλά ο καρκίνος στον εγκέφαλο έχει με έναν οδική πορεία, αλλά η μελέτη εξηγεί ότι τούτον πιθανότατα οφείλεται στο ότι ζούμε περισσότερο και εκδηλώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο στη ζωή. Και διαγιγνώσκεται. Ναι, και διαγιγνώσκεται πιο αργά. Ναι. Οπότε η ερώτηση η δική μου, ας πούμε, τέλος πάντων προς τον κόσμο ο οποίος είναι ενάντια στο 5G, που πάω για να περιπέξω ή για να ειρωνευτώ, είναι ειλικρινέστατη. Εάν πιστεύουμε ότι η τεχνολογία του 5G επηρεάζει τη δομή μας, τέλος πάντων, η μοριακή, και επηρεάζει τέλος πάντων την ανάπτυξη καρκίνου, γιατί δεν υπήρξε και ένα spike πάνω στην ανάπτυξη των μορφών καρκίνου.
λογικό, δηλαδή, ακόμα και για μένα που εν το κάτω έχω το θέμα. Δηλαδή, λογικό, που τη στιγμή που αυξήθηκε τόσο πολλά η χρήση του κινητού και λέμε ότι η χρήση του κινητού δημιουργά προβλήματα, γιατί ένιξε και ανάλογη να αυξήσει. Ναι, δεν υπήρχε αυτή η σοβαρή αύξηση, ούτε η μικρή αύξηση που να μπορεί να μετρηθεί στατιστικά. Και εδώ πρέπει να σου πω, Κωνσταντίνο, ότι του βρήκα δύο άρθρα που λένε κάτι στο Google, έψαξα στο Google Scholar ή έψαξα στο Scopus και βρήκα στο PubMed και βρήκα κάτι. Αυτά από μόνο του δεν είναι η επιστημονική μεθοδολογία για ανάλυση της βιβλιογραφίας. Okay. Στο ανώτερο στάδιο της κατανόησης ενός επιστημονικού φαινομένου είναι το λεγόμενο systematic review, συστηματική επισκόπηση, που γίνεται από ειδικούς ή από ομάδες ειδικών, οι οποίες μελετούν τα εκατοντάδες και χιλιάδες ίσως άρθρα που είναι διαθέσιμα, αξιολογούν την αξιοπιστία τους και συνδέουν τα στοιχεία. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε στην επιστήμη ότι ξέρουμε κάτι, επειδή δημοσιεύτηκε σε ένα άρθρο. Okay. Ξέρετε τι δημοσιεύτηκε σε ένα, στο καλύτερο περιοδικό της ιατρικής, πριν 20 περίπου χρόνια. Η έκθεση για τα εμβόλια. Ναι, από τον Wakefield. Wakefield. Από το λεγόμενο Dr. Wakefield. Είχε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, ήταν doctor και δημοσίευσε στο Lancet. Είναι το όνειρο κάθε γιατρού να. Επιστήμονα γιατρού να δημοσιεύσει το Lancet. Και το δημοσίευσε στο Lancet. Και ήταν εντελώς λάθος. Ακολουθεί τώρα η αμέσως επόμενη φυσική ερώτηση. Mm-hmm. Αφού ο ίδιος εσείς παραδέχεστε ότι οι επιστημονικές μελέτες που γίνονται κάποιες φορές μπορεί να είναι προβληματικές και μπορεί να είναι εντελώς λάθος, γιατί να δείχνουμε εμείς εμπιστοσύνη στις μελέτες τις οποίες επικαλείστε εσείς για να ενισχύσετε το επιχείρημά σας? Πολύ σωστά. Πρέπει να παραδεχτούμε καταρχάς ότι στην επιστήμη κάποια πράγματα μπορούμε να τα μάθουμε κάποτε. Okay. Για παράδειγμα, μάθαμε πάνω κάτω πώς δουλεύει η βαρύτητα. Έτσι. Μπορούμε να τη μοντελοποιήσουμε πολύ καλύτερα από ότι πριν 300 χρόνια πριν τον Νεύτωνα και πριν τον Αϊνστάιν. Τα αεροπλάνα πετάνε. Τα εμβόλια δουλεύουν. Όλα αυτά έχουν γίνει ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο. Παρατήρηση, υπόθεση, πρόβλεψη, έτσι, επιβεβαίωση με στοιχεία και ούτω καθεξής. Μια συστηματική μέθοδο. Αυτή την επιστημονική μέθοδο την ακολουθούν όλοι οι επιστήμονες. Αλλά δεν φτάνει ένας επιστήμονας να ανακαλύψει κάτι και να το ισχυριστεί ότι το ανακάλυψε. Μπορεί να κάνει λάθος στη μέτρησή του. Πρέπει να έρθουν πολλοί επιστήμονες να επαναλάβουν το ίδιο πείραμα, να καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα και μετά να έχεις άλλους επιστήμονες να αναλύουν τα αποτελέσματα αυτών. Για να πεις ότι έχω επιστημονική συνένεση. Η λέξη κλειδί εδώ είναι η επιστημονική συνένεση. KG. Εγώ δεν έρχομαι εδώ σαν ειδικός που κατανοεί, μπορεί να κάνει την καλύτερη έρευνα ιατροφυσικής, που είναι η ειδικότητα αυτού του τομέα που μιλάμε τώρα, τα 5G, σε σχέση με κάποιον άλλο συνάδελφο. Έρχομαι σαν κάποιος που απλώς διαβάζει και σας μεταφέρει εδώ ποια είναι η επιστημονική συνένεση όπως εκφράζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Επιτροπή. Την αντίστοιχη επιτροπή. Έχετε την πέδευση για να καταλάβετε και να αναλύσετε καλύτερα τα δεδομένα παρά εγώ ή ο Έκτοδο. Εμένα και ο Έκτοδο μα ταινίε, αλλά όσο με. Εντάξει, καταλαβαίνω. Το επίπεδο τη οριμότητα μα ήταν στο Stranger Things, δεν πάει παρακάτω. Εκτό αν το δικό σου πάει πιο ψηλά, φίλε. Όχι. Φέρω και αυτό, άλλη σειρά. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μα πει και ο κουβέντε για το τι συνιστά, τι είναι η ιονίζουσα και μη ιονίζουσα ακτινοβολία. Απλά να ξέρω για το φάσμα, για το. Είναι και για να σου βγάλω comments. Οπότε μου πει ότι έχουμε comments. Δεν απαντήσαμε την ερώτηση όμως. Συγγνώμη. Γιατί το 5G, γιατί τώρα, ναι, γιατί τώρα το 5G, ναι, γιατί το χρειαζόμαστε. Τι είναι το 5G πρώτα, να αναλύσουμε γενικά. Okay. Εντάξει, είναι η επόμενη γενιά του συστήματος τηλεπικοινωνίας. Πόση διάφορα έχει που το 4G, ας πούμε. Δηλαδή είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε πιο κάτω. Λοιπόν. Παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, τι να μας πει η άποψη του καθηγητή για την εκδήλωση που έγινε πριν μερικές μέρες στο ΤΕΠΑΚ και ήταν ξεκάθαρη προπαγάνδα, παιδιά, αλλά λέτε το εσείς, εν το λαλούμε εμείς, για μας είναι εξηγημένοι, ενάντια στο 5G. Πώς γίνεται τέτοιες εκδηλώσεις να στεγάζονται από έναν πανεπιστήμιο? Έχω εκφράσει και εγώ και άλλοι συνάδελφοι δημοσίως την ένστασή μας. Θα εξηγήσω τι ακριβώς ένσταση σε αυτή την εκδήλωση. Αλλά από την άλλη, είμαι υπέρ της ελευθερίας, της ελευθερίας διακίνησης απόψεων, ειδικά σε πανεπιστήμια. Okay. Σωστό. Προσωπικά θεωρώ ότι ήταν μια διάλεξη ψευδοεπιστήμης. Δεν υπήρχε καμία απολύτως επιστημονική βάση σε όλα αυτά που υπόθηκαν σε εκείνη την εκδήλωση. Και δόθηκε υπερβολικά πολύ προβολή και από κρατικό κανάλι. Ήταν λάθος όσο αφορά τη διαχείριση αυτής της πληροφορίας. Δεν ήταν επιστημονική πληροφορία, ήταν ψευδοεπιστημονική πληροφορία και προκαλώ οποιονδήποτε άμα θέλει να το συζητήσουμε αυτό.
Τώρα, ένα πανεπιστήμιο οφείλει να βάλει κάποια στεγανά και να πει εντάξει, δεν μπορούμε να προβάλλουμε τα πάντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως το ΤΕΠΑΚ δεν έφερε την ευθύνη για την οργάνωση. Δεν οργανώθηκε από μέλη του ΤΕΠΑΚ, από συναδέλφους, και ήταν μια αίθουσα η οποία νοικιάστηκε από συγκεκριμένο κόμμα και από συγκεκριμένη ομάδα πολιτών. Όπως θεωρώ ότι δεν φέρει ευθύνη το καρκατικό κανάλι, το οποίο όφιλε να δώσει το χρόνο στο συγκεκριμένο κόμμα. Έχω την εντύπωση ότι εδώ θα ψηλό διαφωνήσω, γιατί το ΤΕΠΑΚ είναι κέντρο εκδηλώσεων που okay, να το ενοικιάσουμε το χώρο, να τους φέρουμε DJ, catering και να φάνε, πανεπιστήμιο. Οπότε έχουν κάποια ευθύνη και το κρατικό το κανάλι είναι ευθύνη, γιατί οι συχνότητες, οι τηλεοπτικές, είναι κρατικός πλούτος. Επομένως, εντάξει. Άποψη δική μου. Εν μέρη θα συμφωνήσω μαζί σου. Υπάρχει προβληματισμός. Μισό λεπτάκι. Ναι. Κύριε Παραγωγέ, αν θέλεις να μας ρίχνεις τις ερωτήσεις πάνω και μην αγχώνεσαι γιατί τις βλέπω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Υπάρχει προβληματισμός. Ήδη γίνονται εισηγήσεις εσύ σύγκλητο του Πανεπιστημίου να φτιάξουμε μια πολιτική η οποία να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη όσον αφορά το τι είδους εκδηλώσεις μπορούν να στεγάζονται στο ΤΕΠΑΚ. Είναι δύσκολο. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία. Ναι, δεν είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου που έχει αυτό το πρόβλημα. Πολλά πανεπιστήμια στην Αμερική, κορυφαία πανεπιστήμια, έχουν φιλοξενήσει διαλέξεις των λεγόμενων creationist. Έτσι. Το UCL σχετικά πρόσφατα, πριν 3-4 χρόνια, είχε φιλοξενήσει μια διάλεξη ευγονικής. Αυτά είναι. Που είναι ακόμα χειρότερο από αυτό. Key speaker, ο κύριος Αδόλφος. Ναι, έτσι περίπου, έτσι ακριβώς αυτό. Πρέπει να το χειριστούμε σαν ακαδημαϊκή κοινότητα. Νομίζω είναι πρόβλημα, όντως. Αλλά δεν είπαμε το 5G. Ναι. Προλαβαίνουμε μας ερωτήσεις. Λοιπόν, κάποιοι επιστήμονες έχουν προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει προτεραιότητα στην υλοποίηση ενσύρματων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών αντί ασύρματων για να οριστούν νέα όρια συνολικής έκθεσης στα εκατοντάδες ή διασύρματης ακτινοβολίας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακολουθεί αυτές τις επιστημονικές συμβουλές. Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθούν επιστημονικές συμβουλές. Τις επιστημονικές συμβουλές που εκπροσωπούν την επιστημονική συνένεση. Συγκεκριμένα, έχει οριστεί η Special Committee for Newly Emerging and Newly Identified Health Risks, έτσι, η SCENIR η λεγόμενη, θα την αναφέρουμε, η SCENIR, στην οποία έχουν διορίσει συγκεκριμένα μέλη, επιστήμονες, διεθνούς κύρους, διεθνούς αναγνώρισης, με πολλές δημοσίευσεις στον τομέα και τους έχουν πει: μελετήστε όλη τη βιβλιογραφία, χιλιάδες άνθρα, και αυτοί οι άνθρωποι γράψαν μια 300 σελίδες αναφορά που περιγράφει ποιο είναι το επιστημονικό κονσένσους, η επιστημονική συνένεση. Ακολουθούν τις συμβουλές τους. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει υπόψη τα όρια, τα guidelines, τα EMF Limits Guidelines, της ICNIRP, International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection. Mm-hmm. Άλλος διεθνής οργανισμός, ICNIRP. Και αυτοί έχουν θέσει όρια. Τα όρια αυτά έχουν συμπεριληφθεί, έχουν ουσιαστικά νομοθετηθεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σαν συμβουλή προς όλες τις χώρες για το ποια είναι τα όρια της μείον είδους ακτινοβολίας, ποια είναι τα όρια της έντασης της μείον είδους ακτινοβολίας στην οποία εκτιθέμαστε. Και ακολουθούνται. Η Κύπρος, μάλιστα, σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εσείς λέτε ότι ο κύριος, κυρία που έκαμε την ερώτηση, έχει αντιληφθεί. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ότι είπε κάποιος επιστήμονας κάτι. Okay. Δεν σημαίνει πως πρέπει να την λάβουμε υπόψη αυτήν την άποψη. Όταν υπάρχει, είναι αυτό που είπες. Λέει ένας επιστήμονας κάτι, okay. Έχει κάνει μια μελέτη σε in vitro, κύτταρα μέσα σαν τασάκι, έτσι. Να το πω έτσι απλά. Και έχει βρει κάτι, ότι άμα βάλω το in vitro μέσα στο microwave, σε χαμηλή ένταση μπορεί να ψηθούν τα κύτταρα. Το λέω έτσι λίγο αστεία έτσι για να χαλαρώσουμε. Okay. Λοιπόν, δεν είναι έτσι ακριβώς. Μας είναι υπερβολικά χαλαρή. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά βλέπουν κάποιες επιδράσεις. Ναι. Το in vitro μελέτες ή μελέτες σε ζώα είναι από τα χαμηλότερες επιπέδου επιστημονικές αποδείξεις, scientific evidence που έχουμε. Το ψηλότερο επίπεδο είναι systematic review. Αφού έχουν γίνει control studies, case control studies και cohort studies, τότε τα αναλύεις αυτά και βγάζεις systematic review. Ακόμα καλύτερα αν μπορεί να κάνεις το λεγόμενο randomized control trial, που είναι
απίθανα δύσκολο να το κάνει στην περίπτωση του 5G. Εσεί όμω που λέτε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθά τι οδηγίε τη Επιτροπή που διόρισε, η οποία κινείται με βάση την επιστημονική συνένεση. Ακριβώς. Ναι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε κάποια πράγματα, αλλά από τη στιγμή που έχουμε ένα consensus έξω, πάμε με την πλειοψηφία. Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο τη Επιτροπή τη ίδια, τη Special Committee. Finally, some sensible talk on the issue. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν να πάμε στην επόμενη ερώτηση, μισό λεπτό να μας εξηγήσετε τι είναι η ιονίζουσα και μη ιονίζουσα ακτινοβολία. Βεβαίως. Η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι αυτό που λέμε μέσα στην οποία, στο φάσμα της ιονίζουσα ακτινοβολίας είναι και η ραδιενέργεια, η ακτίνης γάμα και η ακτίνης χ, που δεν είναι ραδιενέργεια αλλά είναι ακτίνης χ. Είναι ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται σε συχνότητα από 10 στη 16η. Ένιωνα και τέσσερα. 10 στην 16η. Λοιπόν, okay. ναι, λίγους αριθμούς. 10 στην 19η. Μιλάμε για πάρα πολλά τέρα και πέταχερτς. Okay. Πολύ ψηλές συχνότητες, πάρα πολύ ψηλή ενέργεια. Είναι ενέργεια που αποβάλλεται όταν διασπάμε, ξέρω εγώ, σπάμε ένα άτομο. Με πυρηνική έκρηξη, ας πούμε, έτσι. Είναι η ρένια που έχει ένα ουράνιο που είναι πολύ εμπλουτισμένο. Το έχει ένα κιλό ουράνιο που είναι πολύ εμπλουτισμένο και μπορεί να διαρρέει τέτοια ακτινοβολία. Αυτή είναι και αυτό ακτινοβολία. Η ακτινοβολία έχει πολύ μεγάλο φάσμα. Έτσι, από τα 0, κάτι χέρτς μέσα στα πολλά πεταχέρτς. Αυτή είναι πολύ επικίνδυνη προφανώς. Κανένας δεν το αφισβητεί αυτό. Έτσι, η ραδιενέργεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Οι ακτίνες χ είναι εξαιρετικά επικίνδυνες άμα σε αυτές εκτιθέμεθα συνέχεια. Αυτές είναι οι ιονίζουσες ακτινοβολίες. Αυτό τι μπορεί να κάνει. Αυτή η ακτινοβολία μπορεί να υπάρχουν κάποια άτομα στο DNA μας. Να τα χτυπήσει αυτή η ακτινοβολία, να βγάλει ηλεκτρόνια έξω από αυτά τα άτομα, το άτομο γίνεται ένα ιόν που είναι πολύ επιδραστικό, επιδρά εύκολα με άλλα άτομα και διασπώνται τα μόρια. Διασπώνται τα μόρια του DNA και έχουμε μεταλλάξεις, καρκινογενέσεις κτλ. X-Men σημαντικά. Ναι, ακριβώς. Ναι. Κάποιες μεταλλάξεις μπορεί να είναι καλές για παράδειγμα. Όχι. Ναι. Και αυτό είναι κάτι επικίνδυνο και βεβαίως η πυρηνική ενέργεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και γι' αυτό δεν κάνεις ακτίνες χ κάθε τόσο χωρίς, για ψηλού πίδημα, έτσι δεν είναι. Αλλά τώρα, η μη ιονίζουσα. Η μη ιονίζουσα ακτινοβολία είναι αυτή η οποία είναι κάτω από το φάσμα των ακτίνων χ και κάπως σου. Μετά έχουμε τι έχουμε. Έχουμε την ultraviolet radiation του ηλίου, ας πούμε. Αυτή σε κάποιες περιπτώσεις είναι καρκινογενής και έχει αποδειχθεί. Είμαστε σίγουροι ότι είναι καρκινογενής με διάφορους μηχανισμούς. Είναι αυτό για βγάζουμε μελάνωμα. Το μελάνωμα, ας πούμε. Βεβαίως. Αυτή η ακτινοβολία του ηλίου είναι αρκετά επικίνδυνη. By the way, παιδιά, είναι φοβερά ειρωνικό να είσαι ενάντια στο 5G και να κάθεσαι 6 ώρες μες στον ήλιο το καλοκαίρι της Κύπρου. Σοβαρά όμως. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι σίγουρα καρκινογόνο. Μετά έχουμε τώρα το φως. Το αγαπημένο φως είναι το πράσινο. Το πράσινο εκπέμπεται σε συχνότητες οι οποίες είναι δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερες, χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από τη συχνότητα της μικροκινηματικής ακτινοβολίας. Okay. Αυτό το ωραίο πράσινο φως που βλέπουμε εκπέμπεται σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Τα κινητά, η εκπομπή των αντένων και τα κινητά που πέφτουν πάνω στο φάσμα. Πάρα πολύ χαμηλά. Το visible light, έτσι, το ορατό φως, είναι στα τεραχέρτς, εκατοντάδες τεραχέρτς. Okay. Η ακτινοβολία των κινητών, των σταθμών βάσης και τα λοιπά, των αντένες, είναι στα μερικά γιγαχέρτς. Από 300 MHz μέχρι 2,15 GHz μπορεί με το 5G να πάει 28, 30, ίσως και 80. Αλλά ακόμα είναι... Γιγαχέρτς, μιλάς επί χίλια, έτσι, επί χίλια, επί 100.000, κάτι τέτοια νούμερα μιλάμε είναι. Το ορατό φως είναι δεκάδες με εκατοντάδες χιλιάδες φορές υψηλότερη συχνότητά του από τη μικροκυματική ακτινοβολία. Άρα εσύ λέτε ότι που τη στιγμή είναι τόσο χαμηλά πάνω στο φάσμα... Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει κάτι. Ναι, έτσι. Okay. Υπάρχει και η ένταση. Ναι. Άλλο πράγμα, η ενέργεια που εκπέμπεται μέσα από μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, εξαρτάται και από τη συχνότητα και από την ένταση. Να κάνω μια ωραία παρομοίωση δανειζόμενος
μια μεταφορά που έχει κάνει. Sorry, αλλά μας πιέζει ο παραγωγός με το βασίλειο. Λοιπόν, ποιο είναι το όριο μη επιπλαβούς αύξησης της ποσότητας συχνοτήτων στην ατμόσφαιρα, αν το θυκιάβασα σωστά. Ναι, ναι, αυτό okay. Λέει. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Είναι η ερώτηση, καταλαβαίνω τι εννοεί ο ακροατής, τηλεθετής να το πω καλύτερα. Ο streamer. Ο streamer, ναι, ακόμα καλύτερα. Μάλλον εννοεί τις έντασεις ακτινοβολίας. Okay. Μια ακτινοβολία δεν είναι επικίνδυνη μόνο και μόνο επειδή έχει σχετικά ψηλή συχνότητα. Όπως είπα, το πράσινο φως έχει πολύ πιο ψηλή συχνότητα από τα μικροκύματα. Okay. Τι είναι πιο επικίνδυνο, τα μικροκύματα μέσα στο φούρνο των μικροκυμάτων ή το πράσινο φως από το δεντράκι εδώ που βλέπουμε? Εξαρτάται, εξαρτάται από πόση ένταση. Αφού έχει πράσινο κασκόλ, είσαι στην κερκίδα του Ολυμπιακού. Ναι, ή το από έλα, ναι. Γίνει πρόβλημα. Έξαρτε λοιπόν από την ένταση. Και να πω ότι είναι αυτή τη μεταφορά που θέλω να κάνω. Φανταστείτε ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα. Είναι πραγματικότητα. Τα φωτόνια. Οποιαδήποτε συχνότητα θα μπορούμε να το μοντελοποιήσουμε σαν φωτόνια. Μικρά κομματάκια ενέργεια. Που ταξιδεύουμε με την ταχύτητα του φωτός. Έχει λοιπόν την τράτη ενέργεια, στην οποία φαντάσου τα κβάντα να είναι σφαίρες. Που έχουν πολλή ενέργεια πάνω, σαν σφαίρες. Μία σε χτυπάει και σε σκοτώνει, ας πούμε. Okay. Και έχεις και έχεις το φως που είναι βαριές μπάλες. Με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, αλλά μπορεί να σε χτυπήσουν να πονέσεις, μπορεί και να μην πονέσεις. Okay. Και έχεις και τα μικροκύματα που είναι σαν αυτά τα αφρολέξ, τα μπαλάκια που έχουν στους παιδότοπους. Ναι. Και πότε μπορεί να σε χτυπήσει. Ο αριθμός, το βάρος της μπάλας, έτσι, μια αναλογία κάνω, έτσι. Το βάρος της μπάλας έχει να κάνει με τη συχνότητα. Πόση ενέργεια χωράει μέσα σε μια μπάλα, σε ένα φωτόνιο. Okay. Η ένταση είναι το πλήθος των μπαλών. Η ένταση είναι πόσες τέτοιες μπάλες υπάρχουν. Okay. Άμα σου πετάξουν ένα φορτηγό μπάλες του παιδότοπου και είσαι ακριβώς από κάτω, μπορεί κάτι να πάθεις, ναι. Άμα σου πετάξουν μια μπάλα, δύο μπάλες, 100 μπάλες, δεν θα πάθεις τίποτα. Okay. Έτσι. Yeah. Λοιπόν, ο κύριος Παγωγός να μας πάει στην επόμενη ερώτηση. Έχω και εγώ ένα comment που μας στείλα. Παρακαλώ. Τα πλεονεκτήματα και πώς θα αλλάξει τη ζωή μας στο 5G. Ή ακόμα νωρίς να απαντήσουμε την ερώτηση. Ναι, ήταν αρχική η ερώτηση. Μάλιστα. Τα πλεονεκτήματα και πώς θα αλλάξει τη ζωή μας στο 5G. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Μπορούσαμε να προβλέψουμε πριν 20 χρόνια σε τι θα χρησιμοποιούμε το ίντερνετ σήμερα. Κάποια πράγματα είχαν προβλεφθεί. Ίσως στο τηλεόραση, στο διαδίκτυο. Κάποια άλλα όμως όχι. Ότι θα ήμασταν όλοι μέσα σε κοινωνικά δίκτυα και θα μοιραζόμαστε πληροφορία με αυτόν τον τρόπο. Εδώ μπορούν να κάνουν κάποιες προβλέψεις, οι οποίες δεν είναι καν ασφαλείς. Μια πολύ σημαντική εφαρμογή είναι πολύ γρήγορες επικοινωνίες για τα αυτοκίνητα. Σύντομα θα φτάσουμε στα αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα, που είναι κάτι καλό. Δεν ξέρω αν θα είναι σε 5, σε 10, σε 15, 20 χρόνια. Ελπίζω να σε 20, γιατί μόλις αγόρασα. Αγόρασες. Ναι. Λοιπόν, άμα είχες αγοράσει Tesla θα ήταν upgradeable. Δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό απαιτεί πολύ μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Γιατί θα πρέπει να επικοινωνούν τα αυτοκίνητα μεταξύ τους, με άλλες συσκευές αντένες μες στον δρόμο. Θα μπουν αντένες και στον δρόμο τώρα. Wow. Λοιπόν, και φυσικά με άλλους servers μακριά, σε άλλες υπήρους, σε άλλες πόλεις, με τα οποία θα ανταλλάζουν δεδομένα. Για να υλοποιηθεί αυτό το όραμα των αυτοοδηγούμενων αυτοκίνητων, χρειαζόμαστε πολύ μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Πολύ περισσότερος από ό,τι έχουμε τώρα. Η τεχνολογία. Γιατί χρειάζεται αυτό, θα με ρωτήσεις, ίσως. Συγγνώμη που σε διάκοψα. Γιατί χρειάζονται τα αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα? Εντάξει, το νομίζω είναι εύκολο. Θα μειωθούν μέχρι θα μηδενιστούν τα ατυχήματα, εκτός αν έχει κάποιο βλάβη το λογισμικό. Δηλαδή, στην παφέδη, στον ανθρώπινο παράγοντα που είναι η οδήγηση. Εντάξει. Και το σημαντικότερο, θα μπορούμε να στριμάρουμε την εκπομπή σου ενώ οδηγούμε. Αυτά είναι λοιπόν. Ναι. Πιο πολλά διαφημιστικά σου. Η τηλεατρική είναι ένα άλλο που τα πλεονεκτήματα. Βεβαίως, θα μπορούσε να πει κάποιος όμως ότι γιατί να μην κάνεις ενσύρματα την τηλεατρική. Ήταν μια ερώτηση πριν. Ναι, ναι, γιατί δεν τα κάνουμε ενσύρματα? Γιατί υπάρχουν κάποιες εφαρμογές οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν μόνο με ενσύρματα επικοινωνία. Μία από αυτές βεβαίως είναι τα αυτοκίνητα, άλλες είναι. Δεν μπορώ καν να φανταστώ, παιδιά. Να σου πω κάτι που μου αρέσει και με την τεχνολογία είναι το πόσο μπορεί να σε βοηθήσει τέλος πάντων να ανεξαρτητοποιηθείς εισοδηματικά, ας το πούμε. Mm-hmm. Okay, γιατί υπάρχει τώρα η τάση με τον κόσμο ο οποίος επιστρέφει πίσω στην ύπεθρον. Γιατί πλέον υπάρχουν ευκολίες οι οποίες δεν υπήρχαν πριν 20 χρόνια. Ο κόσμος προτιμά να μένει στο ύπεθρον γιατί είναι πιο ήσυχα. Τέλος πάντων, πιο λίγους ηλίθιους κοντά.
πάντα πλεονέκτημα. Και, οκ, που τη στιγμή που χρειάζεται πολλά πιο μεγάλο αριθμό από. Διαρωτούμε κατά πόσο να υπάρχει ανάλογη κάλυψη του 5G σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και να μην κάνουμε την κίνηση του να επιστρέψουμε πίσω, δηλαδή να φτάσουμε η τεχνολογία του 5G σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί να εξαπλωθεί εκτός της πόλης σε μεγάλο βαθμό, οπότε αναγκαστικά να επιστρέψουμε όλοι στις πόλεις. Καλή ερώτηση. Δεν υπάρχει λόγος να συμβεί αυτό. Μάλιστα, οι ασύρματα της επικοινωνίας έχουν παραδοσιακά οδηγήσει στην αποκέντρωση. Στην Αφρική, για παράδειγμα, οι πολλοί κάτοικοι βρήκαν, είδαν, είχαν για πρώτη φορά τηλέφωνο όταν βγήκε το GSM. Με τις κινητές τηλεφωνίες. Έτσι. Κινητές τηλεπικοινωνίες. Δεν υπήρχε κάτι. Ήταν πανάκριβο να βάλει σύρματα σε όλη την Αφρική. Είναι και τεράστια η Ήπειρος. Πιο μεγάλη από ό,τι νομίζουμε. Ναι, κατά κρύβη, αν είδα το πράγμα, έφυγε και λέω. Ναι, φεύγει και λέω. Όλοι οι χάρτες που έχουν την Αφρική πάνω βεθιά είναι λάθος. Ούλιο στον ένα. Πολύ λάθος. Ναι, είδα το. Εγώ είδα το σε μια σειρά. Μέρκρόπος της απεικόνησης. Η κλίμακα Μέρκαντιλ. Ναι, πώς λέγεται. Ναι, ναι. Ναι, είδα το σε μια σειρά, νομίζω, στο West Wing που εξηγούσαν ότι η Αφρική είναι πολλά πιο μεγάλη. Οκ. Η Γρυλανδία πολλά πιο μικρή. Ναι, η Γρυλανδία πολλά. Η Ευρώπη είναι, νομίζω, 4-5 φορές το μέγεθος της, απλά επειδή επηρεάστηκαν οι χαρτογράφοι που το. Όχι, απλά πρόσωπο αποτυπώνεις μια σφαίρα πάνω σε ένα δυσδιάστατο μέσα. Έχει άλλες μεθόδους που είναι πιο. Οκ. Άρα και με το 5G, τι υπόσχεται το 5G. Καταρχάς, στις συχνότητες που είμαστε τώρα, πιο μεγάλες ταχύτητες, γιατί θα γίνεται καλύτερη κωδικοποίηση της πληροφορίας. Ταυτόχρονα, υπόσχεται ότι θα βάλουμε πιο πολλές αντένες, αλλά με μικρότερη ένταση. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να αγχωνόμαστε. Οι αντένες θα βάλουν μεν πιο πολλές, ναι, αλλά θα έχουν αρκετά μικρότερη ένταση. Φαντάσου σαν πολλά μικρά Wi-Fi, okay, τα οποία έχουν αρκετά μικρότερη ένταση από ότι οι αντένες. Η τεχνολογία βοηθά στην αποκέντρωση. Αλλά εάν η τεχνολογία του 5G εξυπακούει την εισαγωγή των αντένων, πώς να φτάσει στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, να γεμώσει το δάσος με αντένες? Όχι, δεν χρειάζεται. Έχεις μικρά cells, όπως τα λέμε. Okay. Εκεί που χρειάζεται, εκεί που έχεις πολλούς πελάτες, εκεί που θέλεις εξαιρετικά ψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Στην επαρχία, πάλι θα έχεις τις αντένες εκεί που τις έχεις και θα έχεις μεγαλύτερες ταχύτητες από ό,τι έχεις τώρα. Ναι. Λοιπόν, ξέρω ότι ρώτησε λίγο συνωμοσιολογική. Παιδιά, δεν έχει καμία σημασία. Αν έχετε ερώτηση, να την κάνετε όσον συνωμοσιολογική ή παλαβή ακούετε. Δεν έχει ηλίθιες ερωτήσεις, έχει ανθρώπους που να κάνουν ποτέ ερωτήσεις. Λοιπόν, ξέρω ότι ρώτησε λίγο συνωμοσιολογική, αλλά αφού η τεχνολογία σιγά σιγά θα αντικαθιστά τα φυστάμενα επαγγέλματα, με ποιον τρόπο θα επιβιώνει ο άνθρωπος οικονομικά? Τούτον μπορώ να το απαντήσω εγώ, θα πάρω το θάρρος. Να βγουν καινούργια επαγγέλματα. Να βγουν καινούργια επαγγέλματα. Δηλαδή το επάγγελμα του τύπου ο οποίος κάθεται σε έναν live chat και απαντά σε ένα live chat σε έναν e-shop ήταν αδιανόητο πριν 10 χρόνια. Οπότε με έναν ησυχητό ότι η τεχνολογία να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος να βρει τρόπους να εξελιχθεί και να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να το βοηθήσει. Η τεχνολογία, είναι όπως όλα τα πράγματα μέσα στον κόσμο, όπως όλη την πρόοδο που γίνεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για καλό είτε για κακό. Δηλαδή, ο Άλφρεντ Νόμπελ εφήβρε το δυναμίτι, το σχέδιο του ήταν να ανατινάσουν βουνά για να κάνουν τούνελ που μέσα για να περνά ο κόσμος τρένα και δρόμους, χρησιμοποίησαν το για να σκοτώνουν κόσμο. Το δεις, οπότε όλα τα πράγματα εν σχετικά. Λοιπόν, δεν έχουμε την επόμενη ερώτηση, κύριε Φυλακτού, έχω εγώ κάποιες ερωτήσεις να κάνω, να σε αφήσουμε εσένα και όταν προκύψει κάτι να μας το ρίξεις. Λοιπόν, η επόμενη μου ερώτηση τώρα είναι, δεν μπορείτε να την απαντήσετε, έχει να κάνει παραπάνω με την ηθική πλευρά του θέματος. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι είναι ενάντια στο 5G. Λοιπόν, και θα ήθελα να πιστεύω ότι πιο πολλοί εξημών με ύψιλο δεν είναι ενάντια επειδή για προσωπικό όφελος πιστεύουν ότι να κάνει κακό στον κόσμο. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι που εγώ δεν το θέλω, αλλά πιστεύω ότι πιο πολλοί πιστώνουν τους με τούτο
κίνητρο ότι η ανησυχία του είναι η κοινωνία τέλος πάντων. Ωραία. Που στιγμή υπάρχει τόσο μεγάλο αριθμό των ατόμων, που στιγμή που υπάρχουν και οργανωμένα σύνολα και κόμματα τα οποία στηρίζουν τι ανησυχίε. Ποια είναι η ηθική του να τους αναγκάσουμε εντός εισαγωγικών να υποστούν κάτι το οποίο ήδη πιστεύουν ότι είναι φοβερά επιβλαβές για την υγεία τους. Πάρα πολύ καλή ερώτηση και πολύ δύσκολη. Αυτό, αυτό συγχαίρομαι. Ξέρετε, ακόμα και με το φως, τη λάμπα πυρακτώσεως, ναι, υπήρχαν αντιδράσεις πριν 100 και χρόνια. Υπήρχαν τα χαιρετίσματα μας των κυβερνητήσεων. Βεβαίως, υπήρχαν, μιας και το ανέφερες, υπήρχαν αντιδράσεις για το... Ναι, και μιας και το ανέφερες και εσύ, υπήρχαν αντιδράσεις για το εναλλασσόμενο ρεύμα. Ο Έντισον συκοφάντωσε τον Τέσλα ότι το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι πιο επικίνδυνο από το συνεχές ρεύμα. Υπάρχει ταινία η οποία θα παίξει τώρα στο σινεμά, το The Current War, αν δεν κάνω λάθος. Tom Holland, παρακαλώ, ναι, μιας και έχεις το ίντερνετ, ψάξε το σε παρακαλώ, νομίζω είναι The Current War. Παρακαλώ. Ωραία, φαντάζεσαι τότε, και τότε υπήρχαν αντιδράσεις και πολλές αντιδράσεις. Μάλιστα, τότε ο κόσμος ήταν πολύ πιο δυσιδαίμονος, έτσι, από ότι τώρα. Και λιγότερα επιστημονικά μορφωμένος. Ευτυχώς δεν ανακόπηκε η εξέλιξη της τεχνολογίας τότε. Σήμερα βιώνουμε κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει μια τεχνολογία την οποία ο πολλής κόσμος δεν την καταλαβαίνει. Το βιώνουμε αυτό κάθε φορά που υπάρχει μια νέα γενιά τηλεπικοινωνιών, 3G, 4G, GSM, 2G, ναι, έτσι και τα λοιπά, πάντα. Και τώρα έχουμε το 5G. Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι είναι πολύ σεβαστές οι ανησυχίες του κοινού. Και επειδή οι ανησυχίες του κοινού είναι πολύ σεβαστές, γι' αυτό οι διεθνείς οργανισμοί έχουν φάει άπειρες εργατόρες για να μελετήσουν το φαινόμενο αυτό. Ο Χου συγκεκριμένα λέει ότι έχουν γίνει πιο πολλές μελέτες για τις πιθανές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο φάσμα των τηλεπικοινωνιών από ότι για πολλά χημικά που είναι καθημερινά στη ζωή μας. Okay. Οπότε θα αντιθέσω λίγο την ερώτηση. Πόσο ηθικό είναι να τρώμε όλους αυτούς τους πόρους ιατροφυσικών, ιατρών, επιστημόνων για να μελετούμε κάτι το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχουμε αναλύσει και να μην χρησιμοποιούμε αυτούς τους πόρους για να μελετήσουμε την πραγματική επικινδυνότητα, ας πούμε, των καυσαρίων ή κάποιο άλλο, ή του ηλεκτρονικού τσιγάρου, που είναι τώρα ένα άλλο ζήτημα δημόσιας υγείας. Είναι η ηθική, είναι σε πολλές περιπτώσεις ένα δύσκολο πράγμα να ορίσεις και να καθορίσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ποια είναι η καλύτερη χρήση των πόρων που έχουμε σαν κοινωνία. Η αφισβήτηση επιστημονικής πληροφορίας και επιστημονικού γεγονότος είναι ηθικό. Από μόνη της, Κωνσταντίνο, είναι ηθική από μόνη της. Να υπάρχει, άμα υπάρχει μία, ναι, ένα επιστημονικό γεγονός. Ή ότι η βαρύτητα κάνει τα αντικείμενα να γυρίζουν γύρω από το από άλλα σώματα. Η γη είναι σφαιρική. Ή ότι πήγαν οι Αμερικάνοι στο φεγγάρι. Είναι ηθικό να το αφισβητούμε αυτό και να δημιουργούμε αμφιβολία γύρω από κάτι που ξέρουμε, που κανονικά θα έπρεπε να ξέρουμε ότι είναι η πραγματικότητα. Okay. Εάν υπάρχει το επιστημονικό consensus, δεδομένου ότι υπάρχει το επιστημονικό consensus, λοιπόν, δεδομένου ότι ο Χου που είναι η αρμόδια, ο αρμόδιος φορέας, η δόξα μόρφου, τέλος πάντων, το αρμόδιο σώμα, λοιπόν, για να κρίνει κατά πόσο κάτι επιβλάβει και επικίνδυνο για την υγεία. Και λέει ότι, παιδιά, ήδη εξοδέψαμε πάρα πολλούς πόρους σε αυτό το πράγμα. Και θα συνεχίσει. Συγγνώμη που σε διακόψα, πρέπει να το διευκρινίσω αυτό όμως. Okay. Θα συνεχίσει να το μελετά. Κανένας δεν λέει, είμαστε ποτέ στην επιστήμη, δεν είσαι απολύτως βέβαιος για κάτι. Επειδή είναι σημαντικό, επειδή όλοι τι θα είμαστε σε αυτήν την αχυλοβολία, θα συνεχίσουν να το μελετούν για να βρουν τα ακριβή όρια της ασφάλειας. Τώρα, για παράδειγμα, λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όρια ασφάλειας για την ακτινοβολία 2,1 GHz είναι 10 W ανά τετραγωνικό μέτρο, είναι μια μονάδα μέτρησης. Το όριο αυτό στην πραγματικότητα μπορεί τελικά να είναι 0,1 W ανά τετραγωνικό μέτρο. Όχι, συγγνώμη, 100 W ανά τετραγωνικό μέτρο. Και αυτό να μας δίνει τη δυνατότητα να εκπέμπουμε και μεγαλύτερη ταχύτητα τα δεδομένα μας. Μεγαλύτερη ισχύ. Ή μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω, μπορεί να είναι και 9. Δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό. Θα συνεχίσουν οι μελέτες γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ναι, η ερώτηση δική μου είναι: από τη στιγμή που υπάρχει το επιστημονικό κονσένσους, από τη στιγμή που το αρμόδιο σώμα λέει ότι παιδιά, okay, mm-hmm. τούτον είναι, να συνεχίσουμε να το ψάχνουμε, αλλά okay, τούτον είναι για αρχή, γιατί υπάρχει τόση πολλή αντίδραση και τόση πολλή. Λοιπόν, ναι. Ήταν να ρωτήσω τώρα γιατί υπάρχει τόση πολλή αντίδραση και τόση ναι. πολλή, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων, κόσμος ο οποίος μιλάει για το 5G λέει ότι είναι επικίνδυνο. Ένας φίλος, φίλοι, απαντά μας ότι επειδή υπάρχουν επιτίδιοι επιστήμονες που τρώνε από κονδύλια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Okay, μισό λεπτάκι, γιατί θέλω να το. Mm-hmm. Όταν λέμε ότι υπάρχουν επιστήμονες που τρώνε από κονδύλια, πρώτα απ' όλα τι κονδύλια τρώνε. Οπότε, ποιος τους διά τα λεφτά. Και γιατί δεν είναι σεσημασμένοι τούτοι και δαχτυλοδειχτούμενοι μέσα στην επιστημονική κοινότητα, όπως ο Andrew Wakefield, ας πούμε. Και να είναι, ας πούμε, okay, οτιδήποτε έχει σχέση με τούτον τον άνθρωπο, οποιοδήποτε επιστημονικό, οποιοδήποτε publishing με τούτον τον άνθρωπο μέσα, αυτόματα απορρίπτεται. Γιατί δεν υπάρχει το πράγμα. Οι επιστήμονες είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν καλοί επιστήμονες που είναι και καλοί άνθρωποι, υπάρχουν καλοί επιστήμονες που δεν είναι και πολύ καλοί άνθρωποι, δηλαδή υπάρχουν κάποιες ηθικές, αλλά παράγουν πολύ σημαντικά επιστημονικά αποτελέσματα. Και υπάρχουν και κακοί επιστήμονες που είναι και κακοί άνθρωποι. Mm-hmm. Τώρα, ο Dr. Doom, για παράδειγμα, ο Dr. Wakefield θα έλεγα ότι ήταν ένας επιστήμονας ο οποίος ήταν κακός σαν επιστήμονας, αλλά ήταν αρκετά καλός ώστε να ξεγελάσει πολύ μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας. Ο Dr. Wakefield, για όσους δεν ήσασταν στην αρχή, είναι ένας επιστήμονας ο οποίος έβγαλε τη μελέτη η οποία συνδέει τον αυτισμό με τα εμβόλια και προκάλεσε. Μπορούμε να πούμε προκάλεσε χιλιάδες θανάτους τέλος πάντων. Επανέφερε ασθένειες που είχαν τελειώσει. Wow. Και σκέφτε. Κόστησε δισεκατομμύρια σε χρόνο για την επιστημονική κοινότητα για να βγάλει αποτελέσματα που θα αντικρούν τις μελέτες του και για να επιβεβαιώσει με ακόμη μεγαλύτερη βεβαιότητα το γεγονός ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές. Λοιπόν. Ήταν, νομίζω δεν το απάντησα τελείως αυτό το ερώτημα. Τη διαφθορά. Η διαφθορά υπάρχει σε όλους τους τομείς. Okay. Πρέπει να το βλέπεις με κριτική σκέψη. Είναι πιθανόν ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας όλος αυτός να είναι διεφθαρμένος? Όλοι οι επιστήμονες μες στη ΣΚΕΝΗΡ, στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανέφερα πριν, να είναι διεφθαρμένος? Για ποιο λόγο? Επίσης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι θέλουν να κάνουν, λέγω, ας μην πούμε. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που είναι επιστήμονες ειδικοί, ιατροφυσικοί, θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος επικίνδυνη ακτινοβολία. Ναι. Δεν έχουν παιδιά αυτοί. Δεν θα ζήσουν άλλα 30, 40, 50 χρόνια. Θέλουν να πεθάνουν νωρίς. Δεν είναι κάτι από το οποίο μπορεί να αποφύγεις. Οκ. Okay. Από τη στιγμή που ήδη θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, ας πούμε, λογικά πρέπει να σοβαρομιλούν. Ακριβώς. Και εδώ κάποιος θα σου πει ότι και οι καπνοβιομηχανίες είπαν ψέματα αποδεδειγμένα για την επικινδυνότητα του καρκίνου, του σιγάρου και για. Και κάποιοι επιστήμονες βγάλανε ψευδείς μελέτες. Πρώτον, έγινε αυτό, αλλά πολύ σύντομα βγήκαν άλλες μελέτες και αποδείξαν την επικινδυνότητα. Όταν λέμε πολύ αρκετά, σύντομα. Σχετικά σύντομα, ναι, όσο μπορούσε να ξέραμε. Προκύπτει το αμέσως επόμενη φυσική ερώτηση. Μπορεί να πάθουμε όπως ο καπνός που δεν ξέραμε ότι είναι καρκινογόνος mm-hmm. και να σε 15-20 χρόνια η ίδια επιστημονική κοινότητα μας λέει «Ω παιδιά, με ένα χώνεστε ενέργειο τίποτε» να έρθει να μας πει ότι η τεχνολογία 5G είναι το πιο θανατηφόρο πράγμα που υπήρξε πάνω στον κόσμο. Πολύ καλή ερώτηση. Δυστυχώς για το κάπνισμα η επιστημονική κοινότητα δεν κινητοποιήθηκε αρκετά νωρίς. Υπήρξε πολύ παραπληροφόρηση από την άλλη πλευρά. Okay. Δηλαδή ότι είναι ακίνδυνο. Στη σειρά Mad Men, αν θυμάστε. Ναι, ναι. Γίνε και ωραία διαφήμιση. It's toasted, έλεγε. It's toasted. Άρα σημαίνει ότι είναι υγιές. Όχι, δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα ότι είναι υγιές, αλλά it's toasted. Ο άλλος θα πιστέψει ότι είναι κάτι καλό, επειδή είναι toasted. Έτσι, διαφημιστικά θα αντικρούανε τη μελέτη που έλεγε ότι είναι επικίνδυνο. Έπαιξε πολύ παραπληροφόρηση και η επιστημονική κοινότητα δεν ασχολήθηκε να μελετήσει αρκετά νωρίς το φαινόμενο. Ήταν και δύσκολο. Γιατί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν είναι αυτή η εικόνα. Έχει από το 80, έχει 30 χρόνια τώρα, έτσι. Από το 90, τέλειο 80 δεν είναι αυτή η εικόνα. Απλά πρέπει να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι, ναι. Ο Έντισον σκότωσε ελέφαντα με ένα λασσόμενο ρεύμα μπροστά από κοινό για να πείσει πως είναι επικίνδυνο.
περίπου το ίδιο με τα άρθρα που κυκλοφορούν πως οι αντένες του 5G σκοτώνουν πουλιά. Καλή αναλογία, μόνο που οι αντένες του 5G, πολύ καλή αναλογία. Οι αντένες του 5G δεν έχουν σκοτώσει πουλιά όμως σε καμία περίπτωση. Υπάρχει, είδα και το άρθρο να σκεφτείς όμως. Ψευδές, hoax, ναι. Τέλειες, εντελώς ψευδές. Όταν λέμε εντελώς ψευδές, είναι από κύμα της φαντασίας τέλειος, κάποιου, ναι, το οποίο... Ναι, εντελώς, ναι. Ίσως δεν μπορεί να σκοτώσει ζωντανό πλάσμα με την ένταση και τη συχνότητα μιας αντένας τηλεπικοινωνιών. Είτε είναι 4G, είτε είναι 5G, είτε είναι 6G. Okay. Ναι. Να έχουμε την ίδια συζήτηση να πάμε στο 6G. Επομένως, ναι, εννοείται, μα κάθε φορά είσαι συζήτηση. Λοιπόν, έχουμε δίπλα μας ηλεκτρικούς σταθμούς και μας πειράζει το 5G. Καλή παρατήρηση. Έχουν γίνει το ίδιο ενδελεχείς μελέτες και για τις χαμηλές συχνότητες. Ναι. Δηλαδή τις συχνότητες 300 και Hz, ας πούμε, που εκπέμπονται από σταθμούς ενέργειας και από σταθμούς μεταφοράς. Υπάρχουν και, έχουν, και έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς οργανισμοί όρια ασφαλείας. Περίπου 10.000 βόλτα ανά μέτρο. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια ασφαλείας, τα οποία αν δεν τα περάσουμε είμαστε ασφαλείς. Αν δεν τα περάσουμε είμαστε ασφαλείς. Δεν σημαίνει ότι επειδή περνάει, ένα καλώδιο υψηλής τάσης από πάνω μας είναι επικίνδυνο. Δεν σημαίνει αυτό. Υπάρχουν κάποια όρια τα οποία αν τα τηρήσουμε είμαστε οκ. Okay. Okay. Mm-hmm. Λοιπόν, την επόμενη ερώτηση που μας είχατε, την προηγούμενη ερώτηση που μας είχατε, παρακαλώ. Για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, έρευνες όπως του Κόσμος, φαντάζομαι ξέρετε για ποιον μιλάει, γιατί το γνωρίζω, που ξεκίνησαν πριν 10 χρόνια, χρειάζονται άλλα 10 με 20 χρόνια να αποφανθούν π.χ. αν το 5G αλλοιώνει τον DNA μας. Έρευνες, αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα εντελεχώς και ένα κενό στην βιβλιογραφία για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στο 5G, είναι μεγάλης κλίμακας randomized control trials. Δηλαδή, για κάποιο λόγο σε διαλέγω από τον πληθυσμό σχεδόν τυχαία και σου λέω πάρε ένα κινητό με τόσο specific absorption rate, τόση ένταση και θα παρακολουθώ ακριβώς πόσο το χρησιμοποιείς και έλα να τα πούμε και θα σε βλέπω κάθε μέρα τι κάνεις για να βλέπω ότι δεν κάνεις κάτι άλλο, θα ελέγχω πόσο τρως, πόσο βάρος έχεις, αν κάνεις υπερβολικά πολλές X-rays, ας πούμε, για παράδειγμα, και θα δω στο τέλος, μετά από 10-20 χρόνια, ποια είναι τα αποτελέσματα πάνω σου. Και θα συγκρίνω εσένα που έχεις το κινητό και το χρησιμοποιήσεις πολύ, με κάποιον που είχε ένα κινητό αλλά δεν το χρησιμοποιούσε τόσο πολύ, okay. Ή με κάποιον που δεν το χρησιμοποιούσε καθόλου. Αυτό ήταν το ιδανικό, που δεν το έχουμε αυτό σε μεγάλη κλίμακα, το έχουμε σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Σε ένα μεγάλο πληθυσμό, χιλιάδες ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, με αυτό το πράγμα, θα ήμασταν ακόμα πιο σίγουροι ότι είναι ασφαλές. Αλλά οι ενδείξεις που έχουμε ήδη, ναι, υποδηλώνουν ότι είμαστε αρκετά σίγουροι. Σου, ναι, λέει ο άλλος, okay, γιατί να μην κάνω εντούτη την έρευνα την οποία λες εσύ ότι εν το επόμενο... Γιατί θα χρειαστεί άλλα 20 χρόνια. Είναι αυτός λόγος να σταματήσουμε την τεχνολογία τελείως. Cost benefit ανάλυσης εδώ. Okay, δεν, ναι, δεν εσύ... ξέρουμε σίγουρα, να το πω ακριβώς πώς το λέει, ναι, ο Χου. Ο Χους λέει. Εντάξει, στην ουσία εσείς λέτε ότι οι έρευνες, οι μακροσκελής, οι ενδελεχείς έρευνες που έχουμε μέχρι τώρα σε πιο χαμηλή κλίμακα δείχνουν όλες κάτι συγκεκριμένο, επομένως εξυπακούεται ότι και η πιο μεγάλη θα δείχνει το ίδιο πράγμα και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε την πιο μεγάλη, δεν υπάρχει λόγος στην ουσία να μείνουμε ξύπνοι για να δούμε ότι ο ήλιος είναι ανατύλει αύριο. Ναι, μπορεί να το πεις ακριβώς έτσι. Και αυτό έχει να κάνει και με το ερώτημα γιατί ο IARC, ένας οργανισμός που κατατάσσει ουσίες ή άλλες επιδράσεις για το βαθμό επικινδυνότητας για τον καρκίνο. Έχει κατατάξει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ένα μεγάλο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, σαν πιθανό, probably, καρκινογόνο. Επίσημα, αυτό και είναι κάτι, ένα επιστημονικό που το παραδεχόμαστε. Λένε probably. Όχι probably, possibly. Possibly, συγγνώμη. Ναι, ναι, ακόμα και εγώ συγχύζομαι. Possibly carcinogenic. Είδα την εκείνη την έρευνα. Το πρώτο... Ισχύει αυτό. Ναι, δεν είναι, δεν είναι, ναι, δεν... αλλά ναι, το ισχύει. Πρώτο στοιχείο, το πρώτο element που είναι την έρευνα που λέει ότι possibly carcinogenic είναι ο aloe vera. Ακριβώς. Και ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια ο καφές. Τον okay. καφέ δεν ήμασταν σίγουροι μέχρι πριν λίγα χρόνια που γίνανε ακόμα περισσότερες μελέτες και σιγουρευτήκαμε ότι δεν, μάλλον δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο. Okay. Οπότε πήγε στην κατηγορία 3. Στην κατηγορία 1 έχουμε βεβαίως πράγματα που ξέρουμε ότι είναι καρκινογόνα, όπως π.χ.
τα reality show. Η σούβλα. Ναι. Έτσι. Η σούβλα. Ναι. Α, ναι, πούμε, ναι. Ναι, τα κάρβουνα. Τα κάρβουνα και το καπνιστό. Στο, πιθαν, στο probably καρκινογόνο είναι το κόκκινο κρέας. Και το aloe vera και αυτά που είπαμε είναι 2B. Possibly σημαίνει στα αγγλικά. Εδώ υπάρχει πρόβλημα μετάφρασης. Mm-hmm. Η πλούσια ελληνική γλώσσα δυστυχώς δεν μεταδίδει καλά αυτή την έννοια. Αν και είναι η καλύτερη γλώσσα του κόσμου, όπως ξέρουμε. Έτσι. Είναι και βεβαίως παραλίγο να ψηφιστεί και η επίσημη γλώσσα της τι μύθος. Στην Αμερική. Είναι από τους πιο δεδομένους μύθους. Είναι δυνατόν να είναι μύθος αυτό. Το ίδιο να λέτε ισπανικά τα ισπανικά και γυρίζει για τα κινέζικα. Ακριβώς. Μα αφού το κάναμε στο σχολείο μας, το λέγανε όλοι οι δάσκαλοι. Δεν πρέπει να είναι αλήθεια. Λοιπόν, possibly σημαίνει ότι υπάρχει μια πιθανότητα ότι δεν είναι μηδενική. Μπορεί να είναι 0,1%, μπορεί να είναι 0,01%. Probably σημαίνει ότι είναι μια σημαντική πιθανότητα. Μιλάς για κάτι που είναι πιθανό να συμβεί. Πιθανότατα θα το έλεγα. Και το άλλο είναι πιθανόν ίσως. 30% το probably, 50% το possibly σημαίνει πολύ μικρή πιθανότητα. Okay. Να συμβεί κάτι. Πάμε, πάμε. Και να σου πω λίγο, συγγνώμη για την διακόπτω, είναι σημαντικό να το πω αυτό που λέω. Παρακαλώ. Ρωτάνε, αφού είμαστε τόσο σίγουροι και τα αναπτύσσουμε τώρα τα νέα δίχτυα, γιατί είναι στην κατηγορία 2β τα IMF, possibly καρκινογόνο. Και απαντάω εγώ. The answer is simple. Είναι πολύ απλή απάντηση. Οι μελέτες για την υγεία ανθρώπων, public health studies, είναι πολύ καλές για να ανιχνεύσουν μεγάλα εφέ, σημαντικά εφέ. Π.χ. καρκίνος, πνεύμονα, ναι. Όταν καπνίζεις. Που είναι αρκετά συχνό. Όποιος κάπνιζε, είχε καρκίνο του πνεύμονα, ας πούμε. Πολύ συχνό φαινόμενο, ο οποίος κάπνιζε πολύ, μετά, ειδικά μετά από μια ηλικία. Όπως μια σύνδεση μεταξύ καρκίνου και τσιγάρου. Δυστυχώς, είναι πολύ πιο δύσκολο για τις μελέτες αυτές, ακόμα και τις καλύτερα σχεδιασμένες μελέτες, να διαχωρίσουν, να βρούνε, ανιχνεύσουν μικρά εφέ σε ένα μεγάλο πληθυσμό. Μέσω ενός καθόλου εφέ. Μικρό εφέ versus καθόλου εφέ. Δηλαδή, αν έχεις 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους και αυξήθηκε, για παράδειγμα, η λευκαιμία κατά 0,001%, δεν μπορεί να ξέρεις αν είναι στατιστικά σημαντικό. Δεν είναι απλά μαθηματικά, είναι βασική στατιστική. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αυτού του τύπου, της χαμηλής σχετικά συχνότητας και έντασης, για τα οποία μιλάμε, είναι πολύ δύσκολο. Αποδεδειγμένα δεν τα έχουμε βρει αυτά τα εφέ, που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να τα ανιχνεύσουμε. Αν υπάρχουν εφέ, είναι πάρα πολύ μικρά. Okay. Είναι πάρα πολύ μικρά. By contrast, σου λέει, αν τα χαμηλού έντασης ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ένα πολύ αδύναμο καρκινογόνο, δηλαδή προκαλεί καρκίνο, αλλά με σπάνια, με μικρότερη συχνότητα, θα αυτό ήταν πολύ δύσκολο να το αποδείξεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο δύσκολο να το αποδείξεις ότι το τσιγάρο ή το κόκκινο κρέας ή το σούβλα προκαλεί καρκίνο. Εννοείται ότι είναι πολλά δύσκολα να το αποδείξεις, δηλαδή ότι πιθανόν να μην υπάρχει σύνδεση, απλά δεν μπορούμε να το πούμε, να το αποκλείσουμε περαν πάσης λογικής αμφιβολίας. Στην επιστήμη σχεδόν ποτέ δεν μπορούμε να το αποκλείσεις. Που τη στιγμή που πιθανότατα αν υπάρχει σύνδεση, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, will 5G give me access to 6K Netflix video streams? Νομίζω να φύγει 6K, αλλά... Να φύγει 8K, περίμενε κύριε Splash ακόμα λίγο. Καλή ερώτηση, καλή ερώτηση. Έχεις παρατηρήσει... Βλέπουμε τώρα σειρές, ας πούμε, καινούργιες, HD ή 4K, όπως λέγονταν. Και απολαμβάνουμε την εικόνα. Άλλο παράδειγμα. Βλέπεις παγκόσμιο κύπελο. Rick HD ή Rick 1. Βλέπεις την διαφορά. Συντοπίζεις την διαφορά. Δεν μπορούμε να δούμε Rick 1, πρέπει να το δούμε σε Rick HD. Πριν 10 χρόνια, νόμιζα πως δεν κάνει καμία διαφορά το HD. Δεν το συνειδητοποιούσα ότι είναι διαφορετικό, ότι είναι σημαντικό. Δεν καταλάβαινα πόσα έχανα. Έτσι δεν είναι. Οπότε το 5G θα μας επιτρέψει, και το 6G μελλοντικά, θα μας επιτρέψει να βλέπουμε εικόνα που είναι πάρα πολύ ρεαλιστική. Σαν να βλέπω εσένα εδώ και τώρα. Δεν θα χρειαστεί να πηγαίνω στη δουλειά μου. Teleworking, άλλη εφαρμογή. Δεν θα χρειαστεί να πηγαίνω στη δουλειά μου, γιατί θα έχουμε την ίδια επαφή, ενώ είμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Καθένα στο κρεβάτι. Ναι, καθένα στο κρεβάτι. Μπορεί να βάλουμε και ένα avatar να φέρει μέσα στο κρεβάτι και κοιμάσαι, να έχεις και να φέρει ότι δουλεύεις. Έχουμε σχόλιο που λέει χαζομάδες στα παιδί 5G. Okay. Όταν λέμε χαζομάδες στα παιδί 5G, πρέπει να καταλάβετε κάτι, ότι που τη στιγμή που υπάρχει μια ανησυχία, η οποία δεν βασίζεται σε προσωπικό όφελος,
αλλά βασίζεται σε γενικότερη ανησυχία για την κοινωνία, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά. Γιατί σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει μια ανησυχία που μας αφορά όλους και θέλει να την εκφράσει. Επομένως, χαζομάρες αντιλαμβάνομαι να μου θέλεις να πεις brother, απλά πρέπει όταν κάνεις τον άλλον επίθεση, η αντίδραση είναι το ευχαριστώ και το άεσαι ζυγιόν. Η αντίδραση είναι πάντα επίθεση. Εν άμυνα και ύστερα επίθεση. Πάντα. Violence breaks violence. Λοιπόν, χαζομάρες τα περί 5G, επιδράσεις που έχουν παρατηρηθεί in vitro είναι σε πολύ χαμηλότερες συχνότητες. Επίσης, τα πειράματα αυτά έγιναν με τεράστιες εκθέσεις. Νομίζω είναι. Ζητήσαμε το ήδη του. Το είχαμε πει. Ναι. Ναι. Ότι. Λοιπόν, κύριε Φυλακτού, έχουμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τελείως την επιστημονική κυριότητα αυτών των μελετών. Ναι. Απλά αυτές οι μελέτες που είναι in vitro ή ακόμα και οι μελέτες που είναι σε ποντίκια δεν είναι εξαιρετικά μοντέλα για το πώς αντιδρά ο ανθρώπινος οργανισμός στην πραγματικότητα. Και επίσης ακόμα και αυτές οι μελέτες δεν έχουν δείξει σε ρεαλιστικά σενάρια μεγάλη συσχέτιση. Σημαντική συσχέτιση. Okay. Για να αλλοιώσει τον DNA μας θα πρέπει να είναι ιονίζουσα ακτινοβολία, ήδη είπαμε το τούτο. Mm-hmm. Προσοχή μόνο που τις ακτίνες γάμμα γιατί μπορεί να γίνεις ο Hulk. Και υπάρχει όμως, έτσι, υπάρχει, το μελετάμε, υπάρχει ίσως μια πιθανότητα, possibly, ναι. Αυτό το λέει possibly. Σωστό. Ναι. Ωραία. Ο αμόρφωτος κόσμος, πάλι, είναι όταν κάνεις επίθεση, η αντίδραση του άλλου είναι επίθεση. Εάν θέλεις να πείσεις, και όχι απλά να κάνεις preach to the choir, εν χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς. Καταλαβαίνω γιατί το κάνετε, γιατί πρέπει να εκνευρίζεστε που είναι το πράγμα, αλλά εάν ο σκοπός μας είναι να πείσουμε τον άλλον ότι έχουμε δίκαιο, δεν μπορούμε να προχωρούμε με χαρακτηρισμούς, αλλά να το δούμε το σχολείο. Ο αμόρφωτος κόσμος πιστεύει σε συνωμοσίες όπως το εμβόλιο για τη γρήπη H1N1 και τα εμβόλια γενικότερα. Στην Ιταλία υπάρχει πλέον νομοθεσία που απαγορεύει τα ανεμβολία στα παιδιά στα σχολεία. Οι συνωμοσιολόγοι πάντα κάτι θα βρίσκουν να βρίσκουν για να ασχολούμαστε τα καυσαρέ του αεροπλάνου. Που παγώνουν για εκείνο είναι ψεγασμό. Όχι μόνο συνωμοσιολόγοι, οι οικολόγοι. Είπαμε το και πιο πριν, παιδιά. Η μοναδική θεωρία συνωμοσία που στέκει είναι ότι η Ελεονόρα Ζουγανέλη δεν υπάρχει και είναι κατά κρύβια η Νατάσα Μποφίλιου με περούκ. Λοιπόν, aloe vera, fucking aloe vera. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τη φωνή τη Ελεονόρα και τη Μποφίλιου, νομίζω. Και μα αρέσει να μιλάμε με ντοκουμέντα. Ξέρετε, απλά σκέφτομαι την Ζουγανέλη σπίτι τη και να κάτσε να δει την εκπομπή. Τι κάνετε, ρε μαλάκι, γιατί είσαστε έτσι, δηλαδή. Λοιπόν, θέλω. Ποιο είναι το σπουδαίο. Το splash. Γιατί να θέλει να βασανίσει τον κόσμο. Λοιπόν, αν έχουμε κάποια. Τα κινητά μας που έχουμε, σκουλαγεί σε αυτή μας και ειδικά όταν δεν έχουν σήμα έχουν μεγάλη ακτινοβολία. Μεγαλύτερη από τις αντένες, φαντάζομαι. Ναι, ναι, καλή ερώτηση. Να το πω πολύ χοντρικά γιατί τα νούμερα μεταβάλλονται πάρα πολύ ανάλογα με το που είσαι ακριβώς. Το κινητό στο αυτή έτσι κολλημένο έχει 30 με 50 με 100, πάλι πολύ χοντρικά μιλάω, μεγαλύτερη έκθεση σε ακτινοβολία. Μεγαλύτερη density, έκθεση. Έτσι, βάτα ένα τετραγωνικό μέτρο ή μιλι βάτα ένα τετραγωνικό εκατοστό από ότι οποιαδήποτε αντένα γύρω μας αυτή τη στιγμή. Έτσι, πολύ περισσότερο τα κινητά πρέπει να το πω στο loudspeaker. Όχι. Okay. Αυτό το εισηγείται ο φίλος του. Α, ναι, ερώτηση ή διαταγή. Είδα ναι. Το βίντεο. Ναι, ναι, λοιπόν. Όχι, ναι. Ακόμα και αυτό ναι. Που είναι 100 φορές μεγαλύτερο από τις αντένες γύρω μας είναι ασφαλές, θεωρείται ασφαλές εντός ορίων για συγκεκριμένο χρονική διάρκεια. Έχει γίνει μελέτη αυτό. Mm-hmm. Πολύ ασφαλές. Τώρα, άμα το έχει συνέχεια κολλημένο πάνω σου, δεν θα προκαλέσει καρκίνο. Σχεδόν το ξέρουμε αυτό. Possibly, αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Θα θερμάνει ίσως το αυτί σου. Αλλά δεν θα ξέρουμε καν αν αυτό που θέρμανε το αυτί σου ή το εσωτερικό του εγκεφάλου σου είναι η οθόνη. Η οθόνη. Που... Η μπαταρία. Η μπαταρία. Ή ο επεξεργαστής. Ακριβώς. Είναι καλή ιδέα να μην βάζεις το κινητό συνέχεια πάνω στο αυτί σου και να χρησιμοποιείς Bluetooth. Ίσως βοηθά και με την τενότητα στο σύνολο. Ναι, ναι. Ένα access point μπροστά του φτάνει ως ένα watt, ένα κινητό μπορεί να φτάσει μέχρι και ένα 0.2 watt. Εξαρτάται τι λέει ακριβώς εννοούμε βάτ εδώ πέρα. Έτσι. Okay. Πώς μετράμε την ακτινοβολία, την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Μπορούμε να τη μετρήσουμε με τέσλα. Μια δύσκολη μονάδα αυτή. Ή σαν βολτ αναμέτρο. Τι το καθιστά δύσκολη μονάδα τώρα. Δεν έχει... Ακαδημαϊκά περίεργος. Σημαντικοί αριθμοί, σημαντικά αριθμοί.
αριθμοπαιδεία είναι κλάσματα Τέσλα. Το Τέσλα είναι πολύ πολύ ακτινοβολία. Okay. Πάρα πολύ, πολύ μεγάλη, πολύ δυνατό ακτινοβολία. Ένα Τέσλα είναι αρκετά μεγάλο. Okay. Είναι χρηστικό εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Σαν να μετράς αποστάσεις μικρές με χιλιόμετρα. Ναι, ναι, okay. Ναι, 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 ναι. Η έτη φωτό. Στίμωνα, αν έχω εγώ για παράδειγμα. Το άλλο είναι η τάση αναμέτρου. Δηλαδή, πόση διαφορά τάση μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τι είναι, είναι συγχρονισμένα ταλαντόμενα. Τα συγχρονισμένες ταλαντώσεις ηλεκτρισμού, ηλεκτρικού ρεύματος και μαγνητικού πεδίου. Όπως μεταφέρεται μέσα στον χώρο, με την ταχύτητα του φωτός. Αυτό προκαλεί διαφορά τάσης στον χώρο. Δηλαδή, μια ακτινοβολία που έχει 10 βόλτα ένα μέτρο. Να το πούμε αυτή την ισχύ, δεν είναι σωστή λέξη ισχύ, αλλά ας το πούμε έτσι, 10 βόλτα ένα μέτρο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, σημαίνει πως άμα πάρεις ένα μέτρο και μετρήσεις την τάση εδώ και την τάση ένα μέτρο πιο κάτω, θα έχουν 10 βόλτ διαφορά. Το όριο για τα κινητά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 10 βάτα τετραγωνικό μέτρο, το οποίο μεταφράζεται σε 0. 10 βάτ σημαίνει 10.000 μιλιβάτ ανά τετραγωνικό μέτρο, άρα είναι 1 μιλιβάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό. Οι αντένες δεν εκπέμπουν πάνω από 1 μιλιβάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό πάνω μας. Είναι πολύ μακριά σχετικά οι αντένες από ό,τι είναι το κινητό. Mm-hmm. Άμα κάτσεις ακριβώς πάνω στο κινητό και το μετρήσεις με ένα tri-filter, με ένα μετρητή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, μπορεί να πιάσεις κοντά στο 10 μιλιβάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό, αλλά πολύ κοντά. Άμα πας 20 εκατοστά μακριά, 10 εκατοστά μακριά, 10 φορές μακριά, αυτή η ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου θα πέσει κατά 100 φορές κάτω. 10 okay. φορές μεγαλύτερη απόσταση σημαίνει ότι έχουμε το square rule. 100 φορές μικρότερη ένταση. 2 φορές μεγαλύτερη απόσταση, 4 φορές μικρότερη ένταση. Πέφτει πολύ γρήγορα. Okay. Ναι. Και γι' αυτό είναι και καλή ιδέα να μην τα έχουμε συνέχεια στο αυτί μας, αφού μπορούμε πολύ εύκολα με το Bluetooth που έχει πολύ χαμηλότερη ένταση να μειώσουμε πάρα πολύ την ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται Bluetooth, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, το ανθρώπινο είδος τρέφεται από τρομολαγνία. Έχω την εντύπωση ότι ένα αταβιστικό ένστικτο του ανθρώπου κατάλοιπον από την εποχή που ήμασταν μέσα στις σπηλιές, ο φόβος σε οτιδήποτε καινούριο. Σε οτιδήποτε καινούριο και άγνωστο. Και το γεγονός ότι δεν μπορεί να κάτσεις κάπου για να έχει το importa. Mm-hmm. Καλά που σου δοκιμάσεις το, να πάει κάπου να κάτσεις και όσες δράσεις, εσύ μπορείς. Καταστραφήκαν τα έτσι τυχτά σου τα πρωτογόνα. Κατάλαβες, να πεις, τι είναι να κάνεις ρε αύριο όταν να έχουμε zombie invasion και να πρέπει να γίνει ίσης. Αντρέα, άλλη ερώτηση. Λοιπόν, okay, να σου κάνω εγώ μια συνωμοσιολογική ερώτηση, που παρακαλώ. Συνωμοσιο... ήταν να ρωτήσω εγώ πριν. Το φέρνουν πολλές φορές σαν επιχείρημα οι συνωμοσιολόγοι ότι όλοι οι επιστήμονες πληρώνονται για να έχουν μια άποψη που συμφέρει τις μεγάλες εταιρείες. Πόσο είναι εύκολο να χρηματιστεί ένας επιστήμονας ώστε, όχι όλοι οι επιστήμονες ώστε να συμφωνούν σε κάτι που στο τέλος βλάφτει. Γελία εύκολο να εξασφαλίσεις μια σύμφωνη εντός εισαγωγικών επιστήμονική γνώση, επιστήμονική γνώμη, ένα δύνατο να εξασφαλίσεις πολλές και διάφορες. Εν κοινή λογική το πράγμα. Δηλαδή, άτε επικαιρώσει ένα, άτε επικαιρώσει δυο. Οκ. Έχει peer reviews. Σε κάποια φάση κάποιο θα το συγκάτσει. Δεν ισχύει σε όλε τι θεωρίε συνωμοσία. Δεν υπήρχε προσελήνω. Το Bluetooth headphones κλπ. Δεν εκπέμπει radiation. Ναι, απλώ επειδή έχει πολύ μικρότερη ακτίνα δράση, είναι πολύ χαμηλότερη ένταση. Μάλιστα. Να κάνω εγώ μια ερώτηση που είναι πιο συνωμοσιολογική, αλλά actually ανησυχία δική μου. Η τεχνολογία, η actually τεχνολογία του 5G, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία φορά που κοίταξε τέλος πάντων, η Κίνα ήταν πολλά πιο μπροστά στην ανάπτυξή του. Στην ουσία τούτο σημαίνει ότι η Κίνα και η Huawei τέλος πάντων, εάν γίνει τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μας όπως αναμένουμε ότι να γίνει, okay, στην ουσία, να τους έχουμε εμπιστοσύνη, να τους δώσουμε τα κλειδιά των δεδομένων μας, okay, να τους έχουμε εμπιστοσύνη ότι okay, να τα κρατήσουν και θα τα χρησιμοποιήσουν με κάποιον τρόπο παράνομο ή να μας κάνουν κακό. Και εκείνα δεν έχει και το καλύτερο track record όσον αφορά τον το πράγμα. Οπότε, είναι βασική ανησυχία τούτων, ότι
μπορεί να έχουμε πλέον κυβερνητικό hacking, τέλος πάντων, αν να φύγουμε την τεχνολογία του να μπει στη ζωή μας με τα δεδομένα που να μας δώσει η Κίνα. Πολύ συνωμοσιολογική. Όχι, αυτό ακριβώς είναι ο ορισμός της μη συνωμοσιολογικής ερώτησης. Αυτό θα έπρεπε να απασχολεί τα κοινοβούλια μας, τις κυβερνήσεις μας σε πολύ ψηλό επίπεδο και προφανώς ήδη απασχολεί την Αμερικανική κυβέρνηση. Έτσι. Ναι, το trade war μεταξύ Αμερικής και Κίνας δεν είναι μόνο μια αιμονή βίτσιο του Τραμπ. Έχει να κάνει και με κάποια συγκεκριμένα οικονομικά αλλά και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Ναι, είναι πολύ κρίσιμη η τεχνολογία το 5G και αν μην πίσω ο δυτικός κόσμος, η Ευρώπη, είπα πάρα πολύ πίσω. Που είναι ήδη πίσω. Ναι, ακόμα δεν είμαστε. Είμαστε ήδη πίσω, αλλά όχι τόσο πολύ. Όχι μαγιστικά, ναι. Υπάρχει κίνδυνος για τις οικονομίες μας σε πρώτο βαθμό. Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή να μην είμαστε ανταγωνιστικοί. Φαντάσου δηλαδή, αν στην Κίνα μπορεί να δουλεύουν όλοι από το σπίτι τους, να έχουν ωραία avatars, full εικόνα μεγάλης πιστότητας, έτσι, αυτόματα αυτοκίνητα και εμείς ακόμα. Να επηρεάζουν το traffic τη ταχύτητα του streaming. Ναι. Να υποσχεθεί ότι θα το κάνουμε, αλλά οποιαδήποτε εταιρεία δυσαρεστήσει τέλος πάντων την κινέζικη κυβέρνηση, ξαφνικά το streaming τους. Ναι, και εννοείς εδώ. Προβληματικό. Ναι, εννοείς ότι θα αγοράζουμε εξοπλισμό από αυτούς. Ναι, ναι, τον εξοπλισμό. Πολύ σημαντικό. Το οποίο αποδεδειγμένα εκεί να πάλι ενέχεται σε υποθέσεις όπου έχουν βάλει backdoors σε hardware ή software δικό τους. Δεν μπορεί να εμπιστευτείς την κινέζικη κυβέρνηση ότι αν εξαρτάσει από τη δικιά τους υποδομή θα είναι όλα ασφαλή. Όπως έκανε ο εγωμιστός. Ναι. Τώρα, πρέπει να είμαστε και εμείς ανταγωνιστικοί σαν Ευρώπη. Και δεν μιλώ σαν Κυπρέος τώρα, μιλώ σαν Ευρωπαίος. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα με αυτή την τεχνολογία, γιατί αλλιώς θα χάσουμε σοβαρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουμε ήδη και θα μείνουμε πάρα πολύ πίσω εξαρτώμενοι από άλλες μεγάλες δυνάμεις. Πώς θα ένιωθες εάν οι συνωμοσιολόγοι που είναι ενάντια στο 5G πλέον αφιερώναν όλους τους πόρους και την ενέργεια προς τούτην τη συγκεκριμένη κατεύθυνση για να αποτρέψουν την Κίνα που το να έχει μπάκτο σε όλα μας τα δεδομένα. Λένε ότι όχι, πρέπει να πάμε με το 5G γιατί πρέπει να προλάβουμε τους Κινέζους. Θα ένιωθες καλύτερα? Όχι, καθόλου. Πολύ καλά. Όχι, καθόλου. Το σημαντικότερο, σαν στους πιο πολλούς επιστήμονες, αρέσει η αλήθεια. Δεν μας αρέσει να χειραγωγούμε την κοινή γνώμη. Και γι' αυτό δεν ήρθαν πολλοί συνάδελφοι εδώ να πούν κάτι, γιατί δεν τους αρέσει να συζητάνε σε αυτό το επίπεδο. Okay. Άλλοι τα ξέρουν καλύτερα από μένα, αλλά δεν τους αρέσει να αντιμετωπίζουν θεωρίες συνωμοσίας ή ανθρώπους που λέγοντας ψέματα χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Προτιμούμε να ανακαλύπτουμε την πραγματική αλήθεια, ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο. Προτιμούμε να αναπτύσσουμε μεθόδους ασφαλείας, κυβερνοασφάλειας, για να αντιμετωπίσουμε κάποιους κακόβουλους, χώρες ή ανθρώπους μεμονωμένα σύνολα, παρά να βάλουμε την κοινωνία όλη και να τις τρώμε τα λεφτά για να μην αγοράσουμε Huawei, έτσι. Λοιπόν, είναι το ίδιο βλαβερόν η έκθεση σε Wi-Fi με την έκθεση σε 5G? Εξαρτάται. Καταρχάς δεν είναι βλαβερό, όπως είπαμε, έτσι. Έχει και για μεγάλη διάρκεια. Καμία αντένα 5G ή 4G δεν εκπέμπει σε ένταση η οποία είναι βλαβερή σε μεγάλη διάρκεια, ούτε και κανένα Wi-Fi router εκπέμπει σε ένταση που είναι βλαβερό. Δεν χρειάζεται να κλείνουμε τα Wi-Fi τη νύχτα, για παράδειγμα. Quiz mama. Ναι. Το Wi-Fi όμως, επειδή έχει μικρή ακτίνα δράσης, κοντά στο Wi-Fi η ένταση, πολύ κοντά στο Wi-Fi η ένταση είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι 10 μέτρα πιο κάτω. Αν φοβάσαι ότι το Wi-Fi εκπέμπει υπερβολικά πολύ ακτινοβολία σε σχέση με αυτό που θα επιθυμούθες, καλή ιδέα είναι να μην το έχεις δίπλα στο κρεβάτι σου, ας πούμε. Πάρ' το πιο μακριά. Okay. Ώστε να πιάνεις ακόμα λίγο σήμα, αλλά να μην αισθάνεσαι ότι έχεις κάτι. Ακόμα και να το είχες όμως, δεν θα έρθει. Όχι, ναι. Απλώς υπάρχει, επειδή είναι μικρή κυψέλη του, το πούμε έτσι, μικρής έντασης, μικρής ακτινοδράσης, αυτό σημαίνει πως κάνει μεγάλη διαφορά. Είμαι 10 εκατοστά versus είμαι 2 μέτρα από αυτό, versus είμαι 5 μέτρα. Ενώ η αντένα που είναι εδώ 500 μέτρα από εδώ και εκπέμπει για ένα χιλιόμετρο, για παράδειγμα,
δεν κάνει διαφορά μέσα σε 500 ή 510 μέτρα. Κάνει okay, πολύ μικρή ναι, διαφορά. Σωστό, κατανοητό. Επίσης δεν είναι καλή ιδέα να πάει να κάτσεις ακριβώς, να αγκαλιάσεις μια αντένα, έτσι. Ναι. Υπάρχουν άλλα όρια για τους professionals. Hashtag λοιπόν, μια αντένα. Ναι, για τους professionals υπάρχουν άλλα όρια που είναι πιο ψηλά σε πολλές περιπτώσεις από το γενικό κοινό. Αλλά είναι άλλη κατάσταση. Αγκαλιάζοντας την αντένα, έχεις πολύ μεγαλύτερη έκθεση σε ακτινοβολία από ότι 10-20 μέτρα πιο κάτω. Nice. Okay. Ναι. Λοιπόν, με την ίδια λογική δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε την Αμερικανική κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν είναι η Αμερικανική κυβέρνηση, είναι όταν είναι περισσότερο ο δυτικός κόσμος, τέλος πάντων. Σίγουρα με την ίδια λογική δεν πρέπει να έχουμε σε κανένα εμπιστοσύνη, αλλά που κάποιον πρέπει να το πιάσουμε τον εξοπλισμό και προτιμώ να τον πιάσω από μια δυτικού τύπου χώρα η οποία έχει έννοιες όπως ελευθερία έκφρασης και λέξης και διάχυση πληροφορίας, παρά να το πιάσω από την Κίνα, η οποία έχει κατεγραμμένο πολλά καλών ιστορικών, με παραβιάσεις, με το να βάλουν πάκτος μέσα σε εξοπλισμό και με το να κάνουν κυβερνητικό hacking. Οπότε, ίσως και δεν θα ήταν ακόμα καλύτερα να τα αγοράζαμε από ευρωπαϊκές εταιρείες. Ακόμα καλύτερα. Από την Ericsson, έτσι. Έκλεισε η Ericsson. Συγχωνεύονται, κάνουν, ναι, ναι. Δυστυχώς παλεύουν. Θα ήταν πολύ καλύτερα όμως η Ευρώπη να έχει. Λοιπόν, θέμα για επόμενη. Έπρεπε να το κάνουμε. Θέμα για επόμενη εκπομπή. Υπάρχει φάρμακο για τον καρκίνο και δεν το λένε λόγω συμφέροντα. Λοιπόν, να μου επιτρέψει να το απαντήσω εγώ. Λοιπόν, η σύντομη απάντηση είναι όχι. Μπελάρα τούτο. Η πιο μεγάλη απάντηση όμως είναι ότι τούτον ένα, είπα ότι πιστεύω στο να μπορεί να λαλεί στην άποψη σου και ότι είναι σημαντικό να, ελευθερία, να υπάρχει ελευθερία έκφραση. Όσον αφορά το η συνωμοσιολογία ότι υπάρχει φάρμακο για τον καρκίνο και δεν το λαλούν, είναι ένα από τα λίγα πράγματα το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι όποιο το ελάλε σοβαρά σε μια πλατφόρμα δημόσια, άποψη δική μου καθαρά προσωπική, μιλώ για κανένα δάμε, μιλώ μόνο για το σιόριο για τον εαυτό μου. Άποψη δική μου είναι ότι αν μαλάλεις έτσι πράγμα δημόσια θα έπρεπε να σε πιάνουν που το μαλλί και να σε παίρνουν σε όλες τις παιδογκολογικές του κόσμου και να απολογείσαι προσωπικά σε κάθε μωρό που υπάρχει για μέ και στην οικογένεια του. Είναι εντελώς αδύνατο να υπάρχει φάρμακο για τον καρκίνο για μέ του λαού. Πρώτα απ' όλα επειδή ο καρκίνος είναι μια αρρώστια, ο καρκίνος είναι το να παρουσιάσεις τέλος πάντων όχι λαθασμένη, είναι μόνο η λέξη, τέλος πάντων, τα κύτταρα τέλος πάντων αναπτύσσονται με τρόπο ο οποίος δεν είναι σωστός και δημιουργούν πρόβλημα στα όργανα. Ο λόγος που δεν βρέθηκε κάποιο φάρμακο, τώρα, και δεν πρόκειται να βρεθεί φάρμακο, στην καλύτερη περίπτωση θα γίνει χρόνιο νόσημα όπως είναι το AIDS τώρα, by the way, είναι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές μορφές καρκίνου οι οποίες δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο στα φάρμακα και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια ενιαία θεραπεία. Προσπαθούν να βρουν λύσεις τώρα με τις ανοσοθεραπείες οι οποίες μάλλον είναι το επόμενο βήμα. Που είναι να μας δώσουν πρόβλημα και που αν δεν κάνω λάθος θεραπεύουν τον καρκίνο το μελάνο μας σε στάδιο 4 νομίζω είδα το στο Ισραήλ του εδώ ναι, να γίνει χρόνιο νόσημο καρκίνος αλλά πέραν τούτου υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώποι οι οποίοι δουλεύουν μέσα πάνω σε τον τομέα και είναι αδύνατον όλοι να ευρεθήκαν σε έναν τόπο και να συνεννοηθήκαν ο ένας με τον άλλον και να είπασαν ότι α, ξέρεις να το κάνουμε τούτο εκτός τότε είναι αδύνατο. Διορθώνει να κάνω λάθος γιατί δεν είμαι τελειά σίγουρος. Νομίζω ότι κάθε εταιρεία η οποία κάνει patented ένα φάρμακο έχει 10 ή 15 χρόνια χρήση του φαρμάκου παντού. Ενώ πριν να γίνει, πριν να δώσει τη φόρμουλα σε άλλες εταιρείες για να παράξουν και άλλα φάρμακα για να πέσει η τιμή του. Εάν βρεθεί εταιρεία η οποία έχει φάρμακο για τον καρκίνο, να πρέπει κυριολεκτικά να εφεύρουμε καινούριους αριθμούς για να μετρήσουμε τα έσοδα της. Είναι τόσα πολλά τα λεφτά που είναι. Σκέφτομαι να έχει το μοναδικό φάρμακο που μπορεί να θεραπεύσει την τρίτη σε συχνότητα αιτία για θανάτους στον δυτικό κόσμο. Ένα απίστευτα τα λεφτά που είναι. Οπότε, όχι, δεν υπάρχει έτσι φάρμακο με θεία. Και μεν το λέει το πράγμα γιατί ο λόγος σας λέει ότι είναι σωστό γιατί έχει κόσμο ο οποίος υποφέρει που το πράγμα. Εντάξει, και με το να το λαλούμε τούτο ασχέτως του ποιες ήταν οι προθέσεις μας. Στην ουσία, λέμε τους ότι υπάρχει λύση για εσάς. Τόσο ο πόνος ούλος που περνάς, τούτη η αγωνία, τούτο το κακό. Ναι, μπορείς να λυθεί, αλλά δεν το κάνουν κάποιοι. Παιδιά, πολλά μεγάλα περισκεψία. Mm-hmm. Είναι σε βαθμό, άποψη δική μου, εγκληματικό.
Και θα ήταν καλά αν εξαλείφεται που παντού το πράγμα, γιατί να σκεφτούμε τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και ακόμα και όταν έχουν μωρά που τα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Και από όταν, εντάξει, ποιος επιστημονικός αλφαβητισμός έχουν. Υπάρχει το THC και το CBD για τον καρκίνο. Επίσης, εθεραπεύει. Δηλαδή, δεν το εννοεί αστεία. Όχι, νομίζω. Για ότι είναι, ναι. Είναι κατά πραγματικό, δηλαδή πολεμάτες, σε πιο μεγάλο βαθμό, δεν κάνω λάθος, πολεμάτες παρενέργειες της χημειοθεραπείας. Mm-hmm. Η οποία χημειοθεραπεία αποδεδειμένα, σίγουρα ας πούμε, είναι η χειρότερη λύση. Σαν να προσπαθείς να δολοφονήσεις κάποιον και να πεις ότι και θα σκοτώσω με σφαίρα, να σου πει ότι βόμβα σου είναι η πόλη. Είναι όμως η καλύτερη λύση. Είναι η καλύτερη λύση που υπάρχει, σίγουρα σε 30-40 χρόνια να υπάρχουν σενάρια για το «Oh my God, πώς είναι δυνατόν να κάνουν χημειοθεραπεία και γιατί έκαναν την ολογραφική θεραπεία που πλέον γίνεται σήμερα τέλος πάντων». Αλλά είναι η καλύτερη λύση που υπάρχει τώρα. Και άμα είσαι προσεκτική με το πράγμα, γιατί είναι πολλά διαφορετικό που το άλλο. Ομοιοπαθητική δεν βοηθάει. Η ομοιοπαθητική, εντάξει. Τα διάφορα ματζούνια. Κοίτα, να σου πω με την ομοιοπαθητική, επίσης πάλι ζήτημα, δηλαδή, είναι παστούτον το θέμα, είναι λίγο ευαισθητο. Μην σταματήσεις τη χημειοθεραπεία για να κάνεις ομοιοπαθητική, έτσι, αυτό. Τώρα, άμα κάνεις χημειοθεραπεία και το συνδυάσεις με κάτι άλλο που σου είπε κάποιος ότι θα βοηθήσει, υπάρχει και το placebo effect. Ναι, ναι. Καλό είναι, οτιδήποτε βοηθά στη διάθεσή σου. Η ομοιοπαθητική αλλά μην σταματήσεις τη χημειοθεραπεία. Αν θέλει κάποιος ομοιοπαθητικό, να μας δω και χωρίγια, παγαμηθείς. Λοιπόν, δεν τη θέλω. Κύριε φυλακτού, έχουμε την επόμενη ερώτηση. Chemo is the best we have now, despite how damaging it is. We know. Δυστυχώς. Λοιπόν, να πάμε πίσω όμως στο 5G για να μην να ξεστρατίζουμε. Αν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση για 5G ή αν... Προς το παρόν όχι. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Σε πόση ώρα είμαστε? Είμαστε στο 1.22. Είμαστε στο 1.22. Μάλιστα, μπορούμε να συνεχίσουμε και πιο κάτω. Οκ. Ξεκινήσαμε να συζητούμε πιο πριν, αλλά γίναμε derailed. Γιατί υπάρχει τόση πολλή αντίδραση παρά το γεγονός ότι υπάρχει το consensus, γιατί υπάρχει τόση πολλή αντίδραση από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος επιμένει ότι και σίγουρα και τούτο πράγμα δεν δουλεύει και όλο μας ψέματα και να παθούν καρκίνο. Γιατί? Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα της διάδοσης, του μηχανισμού διάδοσης ψευδών ειδήσεων και ψευδοεπιστήμης πιο συγκεκριμένα. Σε μια πρόσφατη μελέτη που είχε γίνει από το Πανεπιστήμιο του Irvine και το Πανεπιστήμιο της Καμπέρα στην Αυστραλία, είχαν μοντελοποιήσει πώς μπορούν να διαδώσουν ψεύτικη πληροφορία και συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν το παράδειγμα των κάπνων βιομηχανιών. Πώς να την διαδώσουμε αυτή την πληροφορία, παρά το ότι υπάρχει επιστημονικό consensus okay. που συμβαίνει. Δηλαδή, αυτοί μελέτησαν την εποχή στην οποία υπήρχε επιστημονικό consensus ότι το τσιγάρο προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα, αλλά ακόμα. Κάποιοι πίστευαν ότι δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα και ότι είναι υπερβολές. Και το διαφήμιζαν. Cambridge Analytica λέμε. Τύπου στυλ. Ναι, ακριβώς. Και υπάρχουν δύο βασικοί μηχανισμοί, είπαν. Και εδώ τα απλοποιώ κάπως τα πράγματα. Υπάρχει το λεγόμενο biased creation, στο οποίο δημιουργείς πληροφορία, η οποία δεν είναι πραγματική, η οποία προβάλλει, προωθεί συγκεκριμένο point of view. Κάνεις μια κακή μελέτη in vitro, για παράδειγμα, ή κάνεις μια αξιοπρεπή μελέτη με ζώα, αλλά παρεμηνεύεις τα αποτελέσματα. Επίτηδες. Έτσι. Κάνεις bias creation και μετά κάνεις και το λεγόμενο, δημιουργείς αυτή την πληροφορία την ψεύτικη και μετά έρχεσαι και κάνεις και selective sharing. Διαλέγεις ποια κομμάτια αυτής της πληροφορίας θα μοιραστείς και με ποιους. Προσεκτικά. Okay. Οπότε κάθονται οι επιστήμονες, οι κακομοίριδες, συμφωνούν μεταξύ τους, επικοινωνούν σε ένα δίκτυο που ανταλλάζουν πληροφορία και φτιάχνεται ένα κονσένσο, δημιουργείται ένα γράφο, να το πούμε, κόμβι και όλοι συμφωνούν, μια κυκλάκι στο οποίο όλοι μέσα συμφωνούν μεταξύ του. Και έξω υπάρχει μια κοινωνία, πολιτική, άλλοι επιστήμονε, πανεπιστήμια χαμηλότερη ποιότητα, χώρε οι οποίε δεν έχουν πολύ ψηλή μόρφωση, οι οποίοι ζουν σε ένα άλλο κόσμο. Έχει φτιαχτεί ένα κονσένσο μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων στο Harvard, στο MIT, ξέρω εγώ, στο WHO, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έξω υπάρχει μια. Και αυτοί συμφώνησαν μεταξύ τους, έξω έχει δημιουργηθεί ένας άλλοι πυρήνες, άλλοι clusters, στον οποίο διαδίδεται μόνο ψευδοπληροφορία. Γιατί οι επιτίδοι έχουν προσεκτικά στοχεύσει σε ποια κανάλια θα διαδώσουν την πληροφορία. Έχουν προσεκτικά επιλέξει πολιτικούς, για παράδειγμα, γιατί να μην το πούμε, πολλούς ρεπουμπλικάνους στην Αμερική,
που θα αρνηθούν την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής ή που θα αρνηθούν ακόμα και την ίδια την εξέλιξη. Πριν 10-20 χρόνια στην Αμερική ήταν σοβαρό θέμα στην παιδεία τους το αν θα έχουμε την θεωρία της εξέλιξης να διδάσκεται εντελεχώς στα σχολεία ή όχι. Εδώ το έχουμε ακόμα. Ναι, δεν πήγαμε και πάρα πολύ μακριά και εδώ το έχουμε ακόμα αυτό το πρόβλημα. Επιστημονικά δεδομένα τέλειο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό μπορεί να είμαστε σίγουροι, ας πούμε, ότι ναι, εξελιχθήκαμε έτσι. Κι όμως υπάρχουν πολλοί που το αμφισβητούν. Για την κλιματική αλλαγή, πάρα πολλοί το αμφισβητούν. Πώς γίνεται αυτό, επειδή διαδίδουν την πληροφορία στα κατάλληλα άτομα. Βρίσκεις κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που είναι άνθρωποι κλειδιά και έχουν πολλή διασύνδεση με άλλους ανθρώπους και τους διοχετεύεις αυτή την ψεύτικη πληροφορία. Άμα με κάποιο τρόπο εξυπηρετεί αυτή η ψεύτικη πληροφορία τα συμφέροντά τους, π.χ. θα τους δώσει ψήφους, ή θα τους δώσει λεφτά, ή θα τους βοηθήσει να πουλήσουν κάποιο προϊόν, τότε θα κάνουν ακόμα πιο μεγάλη προσπάθεια να διαδώσουν αυτή την πληροφορία σε άλλους. Θεωρούμε ως δεδομένο ότι τούτο που λες είναι σωστό. Okay. Σε ποιο σημείο μπαίνει η προσωπική ευθύνη, σε ποιο σημείο μπαίνει η ευθύνη του, ξέρεις κάτι, προφανώς περιπέζουμε. Okay, προφανώς πουλούν μου φούμερα, οπότε δεν πρόκειται να συνεχίσω να διαδίδω κάτι το οποίο είναι προφανώς ψέμα. Δηλαδή, σε ποιο σημείο θα έπρεπε, βασικά πιστεύεις εσύ ότι πρέπει να αυξηθεί τέλος πάντων η απέτησή μας από τον κόσμο να είναι πιο επιστημονικά υποψιασμένη? Υπάρχει σοβαρό ζήτημα επιστημονικής ευθύνης, γιατί το μεγαλύτερο φάρμακο κατά της ψευδοεπιστήμης και της ψεύτικης πληροφορίας είναι σαν τα εμβόλια. Το πιο αποτελεσματικό όπλο που έχουμε εναντίον των ασθενειών είναι τα εμβόλια. Mm-hmm. Τα αντιβιωτικά έχει ήδη αρρωστήσει. Τα ιντιϊκά ακόμα χειρότερα. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικά. Απέναντι στους ιούς. Καλό είναι να έχεις βάλει εμβόλιο. Καλό είναι να μην κολλήσουν όλοι γύρω σου, δηλαδή. Έτσι. Να μην έχουν κολλήσει όλοι γύρω σου, ώστε εσύ να είσαι ασφαλής. Και πώς το κάνεις αυτό? Με εμβολιασμό. Καλό είναι λοιπόν, εδώ έρχεται η έννοια της προσωπικής ευθύνης, όταν θα δούμε στο Facebook News Feed κάτι το οποίο είναι πολύ περίεργο. Δείτε το πριν το κατεβάσουνε. Aetos.blog. Έτσι θα σκοτώνουμε το 5G, το 5G φωνικό όπλο. Τα χαιρετίσματά μας στο πενταποστάγμα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Καλή ιδέα να το μελετήσουμε λίγο πιο πολύ. Άμα γκουγκλάρεις, is 5G danger, άμα το γκουγκλάρεις αυτό που λέμε, τους κοροϊδεύουμε και λέμε οι επιστήμονες στο Google, ούτε καν Google δεν κάνουν σωστά άκρα. Ναι, και γιατί άμα γκουγκλάρεις, is 5G danger, θα σου βγει New York Times, Wired, Forbes και θα σου λένε και θα σου εξηγούν ακριβώς αυτά που συζητάμε εδώ και μια μισή ώρα. Τα μεγάλα κανάλια, οι σοβαροί οργανισμοί δημοσιογραφικοί λένε τα ίδια πράγματα. Ναι, αλλά πληρώνονται για εμάς. Ναι. CPT δίνει μεγάλο μπούστο στο ποιητικό σύστημα. Παιδιά είναι το θέμα. Είναι το θέμα. Δεν το ήξερα. Ναι. Homeopathy is a hoax and people don't listen. Η αλήθεια είναι τούτο που συζητούμε τώρα με τον Μιχάλη. Το... Αγαπώ τους ομοιοπαθητικούς, τους είναι αγαπούμε στερούν κόσμο που διαρθέραπη. Ενώ ότι στερούν τον κόσμο που διαρθέραπη, ενώ ότι διού ψεύτικες ελπίδες για κάτι το οποίο ξέρουν ότι εψέμαν με σκόπο να πιάνε λεφτά και τον κανονικά θα πρέπει να ήταν κολάσιμο. Νομίζω είναι, αλλά ακόμα θέλουμε δουλειά. Κάτι που, okay. Σε ποιον βαθμό όμως μπαίνει τώρα η ευθύνη η προσωπική για να είσαι, το, κάτι που κάνω εγώ που είναι προσωπική άσκηση επειδή είμαι μαζοχιστής, όταν βλέπω κάτι το οποίο είναι είδηση και το οποίο κάνει ότι προφανώς πρέπει να είναι μαλακία, μπαίνω στον κόπο και κάνω τον Google. Εάν έβρω ότι ψέμα κάτω που 30 δευτερόλεπτα, προστάω το πρώτο comment που κάτω. Όσο μειωτικό και να γίνω, ας πούμε, γιατί ρε φίλε, γίνεται να ειδεστούν την είδηση. Και να μην πήγε στον κόπο να κάνει απλό Google search. Δηλαδή, εντιαμέ η τεχνολογία, βοηθάσαι, γιατί δεν την εκμεταλλεύεσαι. Πώς γίνεται άνθρωποι οι οποίοι σε άλλες εκφάσεις της ζωής τους είναι έξυπνοι να πιστεύουν τώρα τα πράγματα και να παρασύνουν. Γιατί θεωρώ άνθρωποι οι οποίοι ξέρω τους προσωπικά και οι οποίοι είναι αρκετά έξυπνοι σαν άνθρωποι. Ενώ είναι πολλά πιο έξυπνοι από εμένα κάποιοι. Πώς γίνεται να πιστεύουν τώρα τα πράγματα? Επειδή δεν είναι αρκετά, άμα είναι έξυπνοι, επειδή δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Okay. Και εσύ και εγώ μπορούμε να είμαστε λάθος, εντελώς λάθος για κάτι άλλο για το οποίο συζητάμε τώρα και δεν το γνωρίζουμε καλά. Τη Ζουγανέλη που σπίτι, ναι, είσαι. Προφανώς ναι, δηλαδή είπα πριν τη βλακία είπα πριν. Α πούμε ότι η Ζουγανέλη και η Λεωνόρα. Η Ζουγανέλη και οι άλλοι, όπως την είπαμε και η Υποφίλη.
έχουν τις ίδιες φωνές. Δεν έχουν τις ίδιες φωνές, μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα σε ένα εκπαιδευμένο αυτή. Έτσι, λοιπόν, ναι, όπως εγώ είμαι άσχετος μουσικά, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν το αντικείμενο της επιστήμης. Αρκετά καλά. Της συγκεκριμένης επιστήμης. Ναι. Πέτει του κόσμου. Μάλιστα, και αν ακούτε παιδιά κάτι, και ακούτε μια σιρήνα, ακούτε συνέγερμος. Ήρθα η Λουμινάτη να μας πιάσουν. Ελάτε να ταραξιδεύω αυτοκίνητος. Ναι, κάποιον να ταραξιδεύω αυτοκίνητος, please. Λοιπόν, διάκοψε το... Το πρόβλημα είναι η μεγάλη απόσταση της επιστημονικής κοινότητας από τον απλό κόσμο και τον ανάποδο. Αν και κατανοώ τους λόγους, θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Συγχαρητήρια στον Δόκτωρ Μάικλ Σιβριανό για την παρουσία του και την προσπάθεια να μεταφέρει τις απόψεις των περιστατωμένων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ναι, οκ. Okay. Σε... Ναι, είναι πολύ σχετικό με αυτό που λέγαμε πριν, Κωνσταντίνο. Αν οι επιστήμονες βγαίνανε πιο συχνά στον δρόμο και επικοινωνούσαν με απλά λόγια στον κόσμο κάποια πράγματα, που ξέρω δεν είναι καθόλου εύκολο να απλοποιήσεις κάτι, κάτι περίπλοκο να το παρουσιάσεις πιο απλά, θα είχαμε πολύ λιγότερα τέτοια φαινόμενα. Και επίσης οι επιστήμονες θα έπρεπε να επικοινωνούν πιο συχνά με τον τύπο. Mm-hmm. Εφημερίδες, τηλεοράσεις, πιο πολλές συνεντέξεις, πάλι να μεταδίδουν πραγματική πληροφορία με εγκυρότητα και με απλό κατανοητό τρόπο. Επειδή οι επιστήμονες δυστυχώς, γιατί συμβαίνει όλο αυτό το φαινόμενο, έχουν να κάνουν μια σοβαρή δουλειά, είναι πολύ δύσκολη δουλειά, να ανακαλύψουν νέα γνώση, κάνουν έρευνα. Δηλαδή παίρνουν τα λεφτά του κράτους, του κόσμου, των χορηγών και ανακαλύπτουν νέα γνώση. Αυτό είναι πολύ δύσκολη δουλειά, είναι 100%, 150% full time. Δεν σου μένει πολύ χρόνος για να κάθεσαι να πίνεις μπύρα με τον Κωνσταντίνο και τον Έκτορα η ώρα 9 τη νύχτα. Σωστός. Άρα το βάζεις χαμηλή προτεραιότητα. Όμως, ενώ το κάνεις αυτό, ο απατεώνας που δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, ο επιστήμονας του κακού, ναι, κακού κουγκλαρίσματος, θα έχει όλο το χρόνο να κάνει πάρτι, να σε γλεντήσει, να γλεντήσει και να πείσει και τη Βουλή, να πείσει τα κανάλια, μία ώρα prime time από κρατικό κανάλι για να προβληθεί μια ψευδοεπιστημονική διάλεξη. Ευτυχώς μάθαμε τελικά ότι ήταν η ώρα που δικαιόταν το κόμμα. Άρα απλώς χάσανε μια ώρα από την. Ήταν υποχρεωμένο το κανάλι. Ναι, για όσους δεν το ξέρετε, ήταν υποχρεωμένο. Το ρίκα, αλλά συμφωνία με τα κόμματα, ναι, ότι διά τους χρόνων αναλόγως της κοινοβουλευτικής τους δύναμης. Ποιο κόμμα είδα. Όχι, δεν θα το συζητήσουμε. Okay. Να σου πω κάτι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δικαιούμαστε, αλλά δεν έχει σημασία. Κόμμα το οποίο έχει κόσμο μέσα, το οποίο αγαπώ, αλλά παιδιά. Υπάρχουν αξιόλογοι συνά. Σοβαρά, ας πούμε, ναι. Η διάλεξη και η άλλη ιστορία με τα chemtrails που θέλαμε να κάνουμε. Α, εντζίν το κόμμα. Έλεος, έλεγε. Δεν είναι θέμα κόμματος, είναι θέμα ανθρώπων. Είναι θέμα μια μερίδα ανθρώπων. Ναι. Αξιόλογοι, πολύ καλοί βουλευτές και συνάδελφοι στο ΤΕΠΑΚ, πρώην συνάδελφοι στο ΤΕΠΑΚ, εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετικοί επιστήμονες, εξαιρετικοί πολιτικοί. Δεν είναι θέμα κόμματος. Ναι. Είναι, πιστεύω, μια λάθος προσέγγιση από συγκεκριμένη μερίδα που ουσιαστικά βλάπτει τον ίδιο τους πόρους τους. Είχαν ένα υπερπολίτιμο πόρο μία ώρα προβολής από κρατικό κανάλι και τις πατάλησαν για να διαδώσουν εξωφρενικά πράγματα. Για παράδειγμα, ότι το 5G στα πεύκα ή στα άλλα δέντρα προκαλεί να βγει ένα μαύρο υγρό. Αυτά υποθήκαν, έτσι. Στη διάλεξη, στο ΤΕΠΑΤ. Να βγει ένα μαύρο υγρό και γι' αυτό καίγονται έτσι. Το 5G προκαλεί παραπάνω ρετσινογένεση, πώς να το πούμε, σε κάποια πεύκα και καίγονται τα πεύκα στην Καλιφόρνια. Θα το πάθουμε και εμείς εδώ μόλις βάλουμε 5G. Επίσης το 5G σκοτώνει τις μέλισσες. Και αν η αποδείξη εναντίον. Η φωτιά στην Καλιφόρνια. Μα τι λες τώρα, Κωνσταντινό. Προφανές, αφού συμβαίνει φωτιά. 5G, φωτιά. Ναι, προφανώς είναι σε τα δύο. Ναι, μα. Τυχαίο. Ο λόγος που σου λέω για σένα είναι σαν τον ακούτε αστείο. Αλλά για κάποιον που δεν έχει την επιστημονική κατάρτιση, όταν του λέει κάποιος ο οποίος είναι. Να εξή παραδείγματο για να φύγει. Confirmation bias ή bias, η τάση να ζητούμε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τα πιστεύω μας. Ναι, τούτον μιλά. Οκ, παιδιά, πριν να πάμε στο επόμενο σχόλιο. Ναι, αλλά θέλω και την πηγή μου να πιάσει το confirmation. Πριν να πάμε στο επόμενο σχόλιο. Λοιπόν, απλά να τελειώσουμε τη συζήτηση που είχαμε. Κάποιος ο οποίος δεν έχει απαραίτητα την επιστημονική παιδεία για να το κρίνει τον το πράγμα, όταν φτιάχνει κάποιος ο οποίος πλασάρεται τέλος πάντων ως επιστήμονας, και συγκεκριμένα από κοινοβουλευτικό κόμμα, εντάξει, εσύ θεωρείς αυτόματα, το μεταχειρίζεσαι εδώ σαν κάποιο είδους authority figure τέλος πάντων. Ναι. Οπότε, άμα σου λέει γινός ότι κάνουν ένα μαύρο υγρό και προκαλούν το θάνατο των μελισσών και τις πυρκαγιές, εσύ θεωρείς ότι αυτόματα είναι αλήθεια.
πώς μπορεί να προστατευτεί ο. Ειδικά μα το παρουσιάζουν σε μια αίθουσα ενός πανεπιστημίου. Ναι. Και στο παρουσιάζει το κρατικό κανάλι. Ωραία. Οπότε είδαμε ένα κλασικό παράδειγμα διάδοση ψευδοεπιστήμης. Μπορεί να αντιθεί σε ένα κέλυφος που έχει πολύ κύρος. Είναι πολύ δύσκολο να την εντοπίσεις, άμα δεν είσαι εκπαιδευμένος στην επιστήμη του συγκεκριμένου πεδίου. Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι υπάρχει κάπου μια μελέτη, μια έρευνα, τέλος πάντων μια παρατήρηση γεγονότων. Ο λεγόμενος αμόρφωτος κόσμος που δεν συμφωνώ με αυτόν τον όρο. Είναι οι επιστήμονες οι ίδιοι. Είναι πολιτικοί οι ίδιοι. Είναι μεγάλη οικονομική ναι, ούτε εγώ συμφωνώ με το χαρακτηρισμό. Γιατί όταν λέω με κόσμο ο οποίο δεν έχει επιστημονική κατάσταση, βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Βεβαίως. Δηλαδή, όλοι μας. Δεν το σπούδασε, δεν έχει κατάσταση. Μπορεί να ξέρει κάποια πράγματα, αλλά ναι. Δεν τα ξέρεις ούλα, ναι, θέλω να πώς θα μπορούσα εγώ που έβλεπα την μελέτη να προστατευτώ. Να δω ότι, τούτοι είναι βλακίες. Στην περίπτωση του 5G είναι πολύ εύκολο. Απλώς γκουγκλάρεις και βλέπεις τη γνώμη. Βγαίνουν πρώτα από τα αποτελέσματα, το WHO. Okay. Επομένως, παιδιά, πριν να πιστέψετε κάτι, κάνετε τον Google. Ναι. Πες το να μας πει τι του απάντησα στη Βουλή πριν 2 εβδομάδες μετά το τέλος της ομιλίας του. Φαντάζομαι. Δεν μίλησα πολλή ώρα στη Βουλή, δεν θα το έλεγα ομιλία. Ήταν πολύ μικρή παρέμβαση. Ήταν πολύ μικρή παρέμβαση. Okay. Πιο πολλή ώρα μίλησε ο καθηγητής Θεόδωρος Σαμαράς από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μέλος της ΚΕΝΙΡ. Mm-hmm. Η ΣΚΕΝΙΡ είναι η επιτροπή που σας είπα, ορισμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μελετήσει τους κινδύνους, τους πιθανούς κινδύνους από τη. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Μίλησε πολύ ωραίο άνθρωπος. Έπεισε σε μεγάλο βαθμό αρκετούς βουλευτές οι οποίοι δεν ήταν προκατηλημένοι. Και στο τέλος το συμπέρασμα. Δεν θέλω να μπω στη θέση να βάλω λόγια σε βουλευτές. Δεν θέλω να τα βάλω. Ναι. Οπότε ουσιαστικά δεν μπορώ να πω τι μου είπαν ή τι είπαν σε άλλους οι βουλευτές. Εδώ εντάξει, μιλάμε για τι είπαν άλλοι βουλευτές. Εγώ πάντως δεν εξέλαβα μήνυμα από βουλευτές. Το κονσένσους των βουλευτών στην Επιτροπή, στην Κοινή Επιτροπή Υγείας και Περιβάλλοντος, ότι συμφωνούν με τις απόψεις τις ψευδοεπιστημονικές και διαφωνούν με τις απόψεις τις επιστημονικές. Αντίθετα, μάλιστα, τους ενημερώσαμε ότι υπάρχει η επιστημονική άποψη, όπως την εκφράζουν οι διεθνείς έγκυροι οργανισμοί, όχι επειδή το είπαν κάποιοι καθηγητές του ΤΕΠΑ και κάποιος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, αλλά επειδή είναι οι διεθνείς έγκυροι οργανισμοί και έχουν βγάλει συγκεκριμένα reports και τους ενημερώσαμε γι' αυτό. Κάποιοι βουλευτές, μπορώ να θυμηθώ έτσι με ακρίβεια κάπως, κάποιος είπε «Ο καρκίνος αυξάνεται». Τυχαίο είναι αυτό. Όπως το ερώτημα που έκανες πριν, που είναι ένα καλό λογικό ερώτημα. Ναι, όντως. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, νομίζω, του είπε ο καρκίνος, ο ίδιος ο πρόεδρος, ο βουλευτής, του είπε ότι ο καρκίνος αυξάνεται κυρίως. Αν αυξάνεται, που δεν είναι δεδομένο ότι αυξάνεται, υπάρχουν κάποιοι. Το πνεύμα να έχει πέσει πάρα πολύ. Ξεκάθαρα. Του καρκίνου του πνεύμα να έχει πέσει πάρα πολύ. Και συχνότητα, λόγω του καπνίσματος. Ναι. Μην καπνίζετε, βοηθά πολύ. Εγώ δυστυχώς κάνω ηλεκτρονικό τσιγάρο και δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνο αυτό ιδιαίτερα. Εδώ χρειάζονται σοβαρές επιδημιολογικές μελέτες. Λοιπόν. Αλλά αυξήθηκε σε άλλα περιπτώσεις, όπως ο καρκίνος του εντέρου, ας πούμε, λόγω της διατροφής. Και άμενες, καθισιό, κόκκινο κρέας. Και επίσης, επειδή το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα είναι ότι ζούμε πολύ. Δεν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε πλέον από μόλυνση στα δόντια και πεθαίνουμε από καρκίνο. Οκ, παιδιά, είστε καλή παιδιά, αλλά πρέπει να φύγω, να βάζω καλό. Λυπά, εγώ μόνο 69 το μήνα και προφανώς κανείς δεν το προλάβα. Φίλε, καληνύχτα, όποιος και να είσαι. Είμαστε εδώ, μπορείτε να βρείτε το podcast στο Spotify, μπορείτε να βρείτε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο YouTube και μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας και εμένα μπορείτε να βρείτε παντού. Λοιπόν, ένα μόνο λάθος προσέγγιση, έχουν δύναμη, they shouldn't they influence people. People in places like that shouldn't spread misinformation κανονικά. Ναι, εντάξει, κανονικά θα πρέπει να κάνουν ψευδοπληροφόρηση, αλλά μείναμε στο κανονικά. Ένα από τα πράγματα που. Και να δούμε και τούτο, οι ίδιοι Αμερικάνοι με το Echelon έκαψαν την Καλιφόρνια. Echelon, ρε. Echelon. Echelon που είναι. Ναι, είναι πιο κοντά. Echelon. Πού πάω. Πότε θα μάθει να με χρησιμοποιεί σαν οθόνη τη φύγια. Ξέρω τι λέω.
Είναι echelon. Αν κάνω λάθος, αυτός που έκαμε coin των όρων ήταν ο, είτε ο Crichton, ήταν ο άλλος που γράφει η Spine. Τώρα τσακκάρ Wikipedia. Να μου το λάλλεις το εγώ, και στο Rainbow Six, Tom Clancy noise. Anyway. Εξαιρετική εκπομπή, σχεδόν που τα καταφέραμε να γίνει. Ο Μιχάλης κατάφερε μεγάλη επιτυχία να επεξηγήσει επιστήμη πίσω από το ζήτημα με τρόπο απλό και κατανοητό στο layman woman. Keep on rocking. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ο στόχος μας είναι όχι να κάνουμε preach to the choir, ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τον κόσμο ο οποίος έχει ερωτήσεις και να τους απαντήσουμε. Και πιθανώς, αν κάποιος είναι ενάντια, να τον πείσουμε τουλάχιστον μετά που ακούει να αμφισβητήσει. Τίποτε άλλο δεν θέλουμε, θέλουμε να αμφισβητήσει, όχι να ψάχνει. Ένα απλό γκουγκλάσμα. Ένα απλό γκουγκλάσμα. Όλα για τους ψήφους γίνονται για τον λόγο ότι το συγκεκριμένο θέμα που λέει. Οι βουλευτές στο συγκεκριμένο επιτόπιο δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το θέμα. Είναι εντελώς ασχέτη. Εντελώς ασχέτη δεν είναι, αλλά είπα το στην αρχή. Ο λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα δεν είναι για να λύσουν το πρόβλημα. Είναι όταν αναπόφευκτα να γίνει το 5G, να μπορούν να πούν ότι α, ξέρεις, εμείς σε φέραμε σας και ακούσαμε σας, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Δεν είναι, φαντάζομαι ότι. Στην Αγγλία τα δημοτικά συμβούλια άρχισαν το ένα μετά το άλλο να κλείνουν. Να σταματούν τις τηλεπικοινωνικές εταιρείες από το να αναπτύσσουν αντένες 5G. Και αναγκάστηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας, πώς λέγεται, mm-hmm. να βγάλει διάταγμα προς τα δημοτικά συμβούλια να μην το κάνουν αυτό. Είναι okay. διεθνής αυτός αυτή η τρομοδραγνία, είναι διεθνής. Άρα, για να είμαστε δίκαιοι προς τους βουλευτές μας, δεν υστερούν και πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που συμβαίνει. Αντιλαμβάνομαι, έξω. Αλλά. Επίσης, το καλό είναι ότι κάλεσαν τον πλέον αρμόδιο για το παιδί, τον καθηγητή Θεόδωρο Σαμαρά, που είναι ιατροφυσικός και είναι μέλος της ΚΕΝΗΡ. Αυτό από μόνο του, το τον είχαν εκεί και το Υπουργείο Υγείας, προς τιμήν του Υπουργείου Υγείας, παρά τα όποια λάθη έχει κάνει σε αυτό το ζήτημα, έχει, κάνει εκστρατεία, έχει γίνει εκστρατεία κατά τον Wi-Fi υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, δυστυχώς. Αλλά σε μεγάλο βαθμό. Διόρθωσαν το λάθος σαν Υπουργείο Υγείας, καλώντας αυτόν τον καθηγητή. Απ' την άλλη, τι είπα να πει Υπουργείο Υγείας, ένας τεράστιος οργανισμός. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Okay. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά καλός Μιχάλης. Είναι πολλά καλός. Λοιπόν, κάτι το οποίο εγώ βρίσκω ιδιαίτερα αστείο είναι ότι ίσως εντός συνειδητοποιήσε πολλοί κόσμος το πράγμα. Το 5G να γίνει. Δηλαδή, ότι τούτο που συζητούμε εμείς μεταξύ μας. Καθαρά ακαδημαϊκή συζήτηση και κάνουν μπλάκα. Εάν είσαστε εναντίον του 5G, έχω σας πολλά σημανέα. Και η ΣΥΤΑ κάνει υποδομές, και η ΕΠΙΚ κάνει υποδομές, όλες οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών κάνουν υποδομές, και οι εταιρείες οι οποίες είναι βασισμένες στην Κύπρο, οι tech companies, όπως MindGeek, ας πούμε, οι Forex εταιρείες που είναι στη Λέμεσο, όλες οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τεχνολογία, και να θέλουν το πράγμα, okay, όταν έρθει ο καιρός για να ψηφιστεί στη Βουλή και να περάσει, να περάσει. Και αν πιστεύετε ότι okay, οι βουλευτές δεν υπογύψουν σε πιέσεις, να σας θυμίσω ότι ο μοναδικός τόπος μες στην Κύπρο που επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα σε εσωτερικό χώρο είναι το καζίνο. Οπότε αν τούτο λαλείς όσα θέλεις να ξέρεις. Το 5G ενάρτη, παιδιά, το θέμα είναι τέλος πάντων να έβρουμε. Δεν θα έρθει λόγω των οικονομικών συμφέροντων. Ναι, προφανώς θα έρθει. Γιατί ο υπόλοιπο κόσμο όταν το αναλύσει σοβαρά. Μελετήσαν το, είδαν ότι υπάρχει κίνδυνο και από τη στιγμή που για εκείνους είναι τεράστιο όφελο, δεν πρόκειται να κάτσουν πίσω και να φύγουν το Δημοτικό Συμβούλιο Στρουμπιού να του κόψει το. Έχει το Στρουμπί, ρε. Λέω τώρα, δεν πάει πέρα χορκό. Το Στρουμπί μπορεί να το αφήσουν. Ναι. Δηλαδή για να καταλάβω αν μειωθούν τα όρια όπως είναι η πρόταση νόμου των οικολόγων, εσείς πιστεύετε ότι θα πάψουν αντιδράσεις. Ποια είναι η πρόταση νόμου των οικολόγων για μείωση των όριων, ξέρεις, γιατί εγώ δεν ήξερα. Ναι, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση εξ όσων γνωρίζω. Επίσης υπάρχουν τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Okay. Άμα τα ακολουθούμε αυτά, είμαστε ok. Πιο χαμηλά όρια πρέπει να ξέρουμε αν μπορούν να υλοποιηθούν εδώ. Στην περίπτωση του Wi-Fi και του 5G, ακολουθούμε την αρχή της συνετής αποφυγής. Mm-hmm. Έχουμε φύγει από την αρχή της προφύλαξης που λέει ότι αν κάτι είναι πιθανόν επικίνδυνο, τότε να μην το χρησιμοποιείς ακόμα και αν επιφέρει οικονομικά κέρδη. Και έχουμε πάει στην. Επειδή δεν αποδεικνύεται ότι είναι σημαντική πιθανότητα επικίνδυνο, πάμε στην αρχή της συνετής αποφυγής. Δηλαδή μειώνουμε την ακτινοβολία, την ένταση, όσο πιο χαμηλά γίνεται, ώστε όμως σε βαθμό που να λειτουργούν οι συσκευές. Δεν μπορούμε να το βάλουμε πιο χαμηλά από ότι θα λειτουργούσαν οι συσκευές. Οκ. Okay. Nice.
Αυτό είναι. Δηλαδή η οικολογία να καταλάβω ευκάλαν πονούν τους νούμερα και περιμένουν να το συνεχίσουν. Ναι, εντάξει, δεν είναι απονούν τους. Μπορεί να προτείνει, συγγνώμη, να διευκρινίσω κάτι. Ναι. Δεν είναι κακό να προτείνει το οικολογικό κόμμα. Είναι καλή ιδέα. Να πει, εντάξει, η Ευρώπη λέει όριο 10 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο, ας πούμε, και όριο specific absorption rate, το SAR, το λεγόμενο για κινητά, ήταν 1500 μιλιβάτ ανά κιλό, να το κάνουμε 1000, το κινητό αυτό έχει 0,48 βατ. 480, όχι 1500. Έτσι. Οι ίδιοι κατασκευαστές είναι αρκετά πιο κάτω από τα όρια. Άμα λέγανε ένα οικολογικό κόμμα θέλω 500-600, μπορεί και να ήταν καλό πράγμα να το μειώσεις λίγο ακόμα. Έτσι. Okay. Μείωσε το λίγο ακόμα. Όχι όμως να προκαλέσεις τον κόσμο να αρχίσει να ξυλώνει αντένες και να μην επιτρέψεις τη νέα τεχνολογία να αναπτυχθεί. Νομίζω είναι σχεδόν αδύνατο ένα άτομο που δεν έχει γνώση σε συγκεκριμένο τομέα να μπορεί να διακρίνει true or false scientific statements. Μόνο να κάνει speculate. Μετά είναι θέμα του πόσο μπορεί κάποιος να το ψάξει και να το κατανοήσει. Φίλοι, νομίζω ότι έχεις δίκιο σε έναν βαθμό. Αλλά εντάξει, τον Google είναι φίλος μας και αν ενδιαφερόμαστε πολλά για κάτι, μπορούμε να το ψάξουμε. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας. Αλλά έναν άνθρωπο μέσα στο PubMed που να γράφει κάτι μπορώ να το θυκευάσω. Και αν μπορώ να το θυκευάσω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορώ να θυκευάσω οποιοςδήποτε. Αν μειωθούν τα όρια, οι αντιδράσεις θα αυξηθούν. Αυτός είναι ένας κίνδυνος. Το κοινό, το ευρύ κοινό δεν είναι εκπαιδευμένο με την έννοια της επιστημονικής αβεβαιότητας. Okay. Αυτό που λέγαμε πριν, possibly, probably. Ο IAR, ο Διεθνής Οργανισμός που ταξινομεί τα ουσίες, διάφορα άλλα επιδράσεις ως καρκινογόνες. Ήθελα να αποτυπώσει την αλήθεια. Δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε υψηλή συχνότητα σε μεγάλη ένταση δεν προκαλεί ενέργεια. Για συνεχή για μεγάλη διάρκεια. Δεν προκαλεί καρκινογόνες γέννηση. Οπότε το έβαλε 2β. Πώς είναι υπάρχει άλλο. Ναι. Αυτό έχει προκαλέσει πολύ τρόμο στο κοινό που δεν καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ. Σε όποιους δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά μεταξύ possible και probably και ότι το aloe vera είναι στην ίδια κατηγορία και ότι το κόκκινο κρέας που τρώμε κάθε τόσο είναι πολύ αρκετά πιο καρκινογόνο. Nice. Αποδεδειγμένο. Η εκπαίδευση έχει ουσιαστικό ρόλο να παίξει στην ανάπτυξη ουσιαστικής κριτικής σκέψης, αλλά αρνείται να το κάνει. Βεβαίως. Βεβαίως, αλλά τώρα καθόμαστε να συζητούμε τώρα για ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Έχω μια άποψη γι' αυτό, να σου πω. Παρακαλώ, να μας την πεις. Ίσως να πρέπει... πείσω εσύ μια άποψη. Ναι. Ίσως να πρέπει να πάμε λίγο back to the basics. Στα απλά πράγματα. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, εξωγήινο η κριτική σκέψη. Είναι μια ικανότητα που δεν την είχαν οι παλιοί και θα την αναπτύξουν τώρα κάποιοι life coaches, δεν ξέρω, κάποιοι νέοι παιδαγωγοί ή κάτι στους καινούριους. Ας δώσουμε φάση και λίγο στα βασικά. Δηλαδή, ένας πολύ βασικός τρόπος για να αναπτύξει κάποιος κριτική σκέψη είναι να γράφει. Okay. Να γράφει. Να γράφει. Να προσπαθήσει να γράψει. Okay. Μικρά παιδιά, έφηβοι, ας κάνουν ένα blog. Ας κάνουν ωραία post στο Facebook. Έτσι. Μεγάλα, να πούν τη γνώμη τους. Με σωστά ελληνικά ή σωστά αγγλικά. Να παίξει πολύ Billie Eilish στο ένα πρόβλημα. Η Billie Eilish, πού ανέπτυξε αυτή την κριτική σκέψη. Δεν είναι μια ιδιοφία, δεν είναι μια. Η ιδιοφία, η κοπέλα. Έτσι. Ναι. Άλλη συζήτηση. Η Billie Eilish πώς την έχει την κριτική σχέση. Ζουγανέλης πει, αν η Billie Eilish υπάρχει, α. Δηλαδή, ναι. Έτσι, υπάρχει ευφυΐα και κριτική σκέψη και, και έξω, πολλή γνώση και έξω σε διάφορες ηλικίες, σε διάφορες περιοχές, διάφορες φυλές, διάφορες χώρες, διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. Είναι έξυπνο ζωάκι ο άνθρωπος. Τι είναι, ρε. λοιπόν, το αλκοόλ πολύ ελεύθερα και εμείς κλαίμε για το 5G. Το ίδιο θα μπορούσε να πει και για τα τσιγάρα. Οπότε, ναι, full κατηγορία 1. Αποδεδειγμένα καρκινογόνο το αλκοόλ. Μπορούμε να είμαστε πίσω στην τεχνολογία επειδή οι άνθρωποι they don't want to educate themselves, και technophobes, και freaking out δεξιά και αριστερά. Please, πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε πάνω σε τούτο το νησί. Τούτη συζήτηση που είχαμε πριν με τον Μιχάλη για την ηθικότητα του να εξαναγκάζει εντός εισαγωγικών του ανθρώπου που πιστεύουν το 5G εν κακό για εκείνους. Versus την ηθικότητα του να κρατούμε πίσω την κοινωνία επειδή δεν καταφέρουν να πείσουν κάποιους ανθρώπους για κάτι το οποίο οι αρμόδιοι σε μεγάλο βαθμό αποφασίζαν. Το θέμα είναι χωροταξικό και ελπίζω όχι χωροτοξικό.
και όχι θέμα ορίων. Τα ίδια προβλήματα υπήρχαν και επί 10 χρόνια όταν γίνονταν rollout δίχτυα κινητής τηλεφωνίας της Ariba, η πρώην της MTN, όταν οι τεχνολογίες ήταν ακόμα GSM 900 και UMTS 200. Φίλε, θα προσποιηθώ καν ό,τι κατάλαβα να παραγράψεις. Μη συγχνώνετε στο αντιλαμβάνομαι. Δεν είμαι κι εγώ σίγουρος. Πάντως η πραγματικότητα. Ήταν το ναι, αυτό ναι. Ξέρεις γιατί απαντά ο άλλος μέσα. Εννοώ το τι εννοεί. Όχι, ξέρεις γιατί απαντά ο άλλος μέσα. Επειδή πρόλαβε και κάποιον τον Google. Μπράβο! Όλοι ξέρουν τι είναι το UMTS και το 200. Πάσο, έχουμε έξω. Πάρα ναι. Μόνο Overwatch παίζεις. Είναι μια σημαντική τεχνική πρόκληση να αναπτύξεις, να βάλεις τις κεραίες σου στις κατάλληλες τοποθεσίες, ώστε εντός των ορίων έντασης να έχουμε αρκετά δυνατό σήμα. Υπάρχει ένα διεθνές. Και είναι πολύ δύσκολο. Template, ένα roadmap, τέλος πάντων κάποιοι κανόνες γενικοί που μπορεί να ακολουθήσουν. Ναι, περίπλοκοι κανόνες. Είναι σοβαρό τεχνικό ζήτημα, έτσι. Να σου το θέσω διαφορετικά. Υπάρχει κάποιο είδους κανόνες του οποίου μπορεί να ακολουθήσουν οι δικοί μας και να το κάνουν σωστά, ή ένα πάνω όπως το. Εσύ, Ιόρβα, την τζαμίτσα νιά σου. Οι τηλεπικοινωνικές εταιρείες που έχουμε στην Κύπρο, η ΣΥΤΑ και, και όλες οι υπόλοιπες, έχουν εξαίρετο τεχνικό προσωπικό. Και γενικά στην Ευρώπη. Είναι πολύ, δεν έχουν μείνει πίσω, ας πούμε. Δεν είμαστε μπακάλιδες. Όχι, κατά αυτή ναι. Οι ταχύτητες του ίντερνετ μας είναι αρκετά ψηλές σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Του mobile ίντερνετ. Ναι, δεν το ξέρω αυτό ακριβώς να σου πω. Μιλώ για τη σύνδεση σπίτι. Δηλαδή, εμείς είμαστε, το average μας είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 50 ή 60. Το average στην Κύπρο. Ναι. Νομίζω είναι πολλά πιο χαμηλό. Έχουμε πρόβλημα. 50-60. Πανευρωπαϊκά είμαστε. Είμαστε αρκετά ψηλά. Hold up, what's up with aloe vera. Λοιπόν, τούτο που συζητήσαμε πιο πριν, επειδή μπορεί να μένει στα δεδομένα, είναι το aloe vera είναι στην ίδια κατηγορία. Με τη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χαμηλής συχνότητας. Με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χαμηλής συχνότητας που είναι μειονίζω, που είναι possibly carcinogenic. Ναι. Εν τούτη αστεία η συζήτηση που είχαμε πριν, ότι οι άνθρωποι λένε ότι επικαλούνται μια έρευνα, έναν πίνακα που λέει ότι είναι επικίνδυνο το 5G επειδή έχει δουν την ακτινοβολία και αγνοούν πλήρως το γεγονός ότι το πρώτο πράγμα που πάει στην λίστα είναι το aloe vera. Οπότε, any good 5G jokes. Ήταν να σου το πω, αλλά είναι αρκετό κλειό το stream σου. What's up. Καλό. Τώρα το σκεφτείς το δεν είσαι όλος. Βεβαίως, φίλε μου, είμαι... Είσαι 5G. Είσαι 5G. Είμαι σαν... Κινούμαι με 6G ταχύτητες εγώ. Λοιπόν... Ευκαιβάζω στη Ιαπωνία, δεν έχω 5G γιατί είναι ήδη στο 8. Πιθανότατα. Λοιπόν, κοντά-κοντά νομίζω που έφτασαμε και στις 2 ώρες, έτσι αστεία-αστεία. Λοιπόν... Στην Ιαπωνία έχουν ήδη αναπτύξει εκατοντάδες με χιλιάδες κεραίες. Είναι πραγματικότητα. Είδες, μπράβο. Παιδιά, νομίζω εξαντλήσαμε το... Έχω έναν καναρίνι, πέθανε και εκδίσιο γίνοντας μου 5G Wi-Fi. Ξέρω τι πρέπει να κάνω, δικός μου ρούστερ. Δώσ' του που τον το ομοιοπαθητικά, που τον τα βιταμίνες και να γιάνει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα έφτασε η φάση που γίνεται devolve η συζήτηση. Αλλά νομίζω είχαμε εξαιρετικά καλή συζήτηση. Ευκαιώς νομίζω δεν έμεινε πέτρα που την γυρίσαμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Φυλαχτού. Λοιπόν, Μιχάλη μου, thank you που ήρθες να μας βοηθήσεις λίγο, εμάς που είμαστε πιο lay persons τέλος πάντων. Μιχάλη, είσαι Βεδιανός, παιδιά, είστε να μίλησες σας, αν θέλετε να το ξαναδείτε το show, να πας στα κανάλια μας και φυσικά να το κάνουμε και disseminate μετά. Ο κύριος Έκτορας Παπαγεωργίου, σήμερα ήταν γλάστρα. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Φυλαχτού που είναι πίσω από την παραγωγή με το στάδιο. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κωνσταντίος Ψηλίδης, παιδιά, τούτο ήταν το Laughing Mouflon Show. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ταλταμε και θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Sorry, Τρίτη. My bad. Αύριο έχει πέμα σαλίων και την Πέμπτη Geek Out, παιδιά. Έχει πολλά πράγματα να συζητήσει το Geek Out, έχει HBO Watchmen. Έχει το Terminator Dark Fate, το οποίο είναι πιένα πάτον ευτυχώς. Έχει His Dark Materials που ξεκίνησε μου το HBO επίσης του Philip Pullman, κάτσε να δείτε, πολλά ωραία. Λοιπόν, οπότε, που μέναν να τα πούμε την άλλη Τρίτη, που την Black Lemon, αύριο. Bye, παιδιά.